Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα 5η 22 Νοεμβρίου, λίγες μόνο ώρες πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής και με το βλέμμα όλο στραμμένα και στο πολύ κρίσιμο Eurogroup της Δευτέρας, όπου εκεί αναμένεται μια συνολική, μια οριστική λύση για το ελληνικό ζήτημα. Βεβαίως, οι συζητήσεις για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους αλλά και την κόντρα μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Βερολίνου και Ευρώπης συνεχίζονται. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 5. Πάμε πρώτα να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της σημερινής ημέρας σε τίτλους. Δεν έχω άγχος για τη δόση, αλλά κάθε ημέρα που περνά χωρίς τελική απόφαση επιβαρύνει την οικονομία, την ψυχολογία, τις αγορές και πλήττει και το φιλότιμο του ελληνικού λαού, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια για την Ελλάδα από το ΕΣΠΑ, την περίοδο 2014-2020 θα διεκδικήσει η κυβέρνηση κατά τις διήμερες συνεργασίες της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Αισιόδοξος ότι οι στόχοι για την επιμήκυνση και την αποκατάσταση των χρηματοδοτικών ροών θα επιτευχθούν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Μειώσεις από 5 έως και 20% στις συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου και κατάργηση δώρων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, προβλέπει το νέο ασφαλιστικό. Προβλέπονται μάλιστα δραστικές περικοπές έως και 83% στα εφάπαξ. Στα άκρα η ρήξη για τη διαθεσιμότητα, παρά το τελεσίγραφο του Αντώνη Μανιτάκη, οι Δήμοι εμένουν στην απόφασή τους να μην αποστείλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης λίστες διαθεσιμότητας. Κατά 37,3% αυξήθηκαν οι φόροι εισοδήματος στο δεύτερο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Νομοθετική ρύθμιση για να εξαιρεθούν οι ευπαθείς κατηγορίες καταναλωτών από τις διακοπές ρεύματος λόγω αδυναμίας εξόφλησης των λογαριασμών της ΔΕΗ, ζητούν με ερώτησή τους 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δωρεάν θα γίνονται τα παιδικά εμβόλια σε ανασφάλιστους, άπορους και γενικά άτομα που έχουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Όλες αυτές τις ειδήσεις, λοιπόν, τις εξελίξεις αλλά κυρίως τις απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα, θα δούμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Να καλωσορίσουμε κοντά μας τον Θάνο Δημάδη από τις Βρυξέλλες, τον Θανάση Γκαβό από το Λονδίνο και τον Κώστα Σημειονίδη από την Ελληνική Υπηρεσία της Deutsche Welle, για να δούμε τις πληροφορίες σας. Θα ξεκινήσουμε με εσένα, Θάνο, να μας δώσεις λίγο το κλίμα, λίγο πριν το κρίσιμο αυτό, την κρίσιμη σύνοδο κορυφής. Θα συνδεθούμε και με τον Γιάννη Τζούνο που βρίσκεται εκεί. Πρώτα όμως να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. Όχι, άγχος δεν έχω, αλλά κάθε μέρα που περνάει χωρίς τελική απόφαση επιβαρύνει την οικονομία, την ψυχολογία, τις αγορές και πλήττει και το φιλότιμο του ελληνικού λαού. Και εγώ αυτές τις θυσίες του ελληνικού λαού δεν πρόκειται να τις αφήσω να πάνε καμένες. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Στις θυσίες λοιπόν του ελληνικού λαού και αισιόδοξος φαίνεται να είναι ο Πρωθυπουργός Θάνο Δημάδη. Για να δούμε λοιπόν, σύμφωνα με τις δικές σου πληροφορίες, τι θα μπορούσε να πετύχει στη σημερινή σύνοδο κορυφής ο Αντώνης Σαμαράς. Τι θα μπορούσε να πετύχει για την Ελλάδα επί του πρακτέου? Θα το έλεγε κανείς μόνο μία αναφορά και μία επισήμανση στους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι η Ελλάδα παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα, το οποίο όσο παρατείνεται η αβεβαιότητα γύρω από αυτό, τόσο η κρίση θα βαθαίνει και για τη χώρα και για την Ευρώπη. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής είναι να υπενθυμίσει αυτό το πράγμα λοιπόν στους Ευρωπαίους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι αποφάσεις πρέπει να αναμένονται σήμερα. Η Σύνοδος Κορυφής που ξεκινάει σε λίγες ώρες εδώ στις Βρυξέλλες θα έχει ως κύριο σημείο αναφοράς και συζητήσεων το θέμα γύρω από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, το οποίο όμως αφορά και πάλι και τη χώρα μας, διότι όπως πρέπει και εσύ, ο κύριος Σαμαράς, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα δώσει πραγματικά μια μάχη προκειμένου να μην υποστεί η χώρα μας δραματικές απώλειες από τα λεφτά των κοινοτικών κονδυλίων, τα οποία προορίζονταν να πάρει. Αλλά λόγω των περικοπών των ευρύτερων που αναμένεται να γίνουν σε επίπεδο κοινοτικού προϋπολογισμού, αυτά αναμένεται να είναι δραστικά μικρότερο το ποσό. Αυτό το πράγμα προσπαθεί να αντιστρέψει ο Έλληνας Πρωθυπουργός εδώ στις Βρυξέλλες. Είναι αμφίβολο όμως τι θα καταφέρει να πετύχει, διότι Εύα, οι αντιθέσεις μεταξύ των Ευρωπαίων σε ό,τι αφορά τον κοινοτικό προϋπολογισμό είναι και εκεί πάρα πολύ μεγάλες. Πάρα πολύ βαθύ το χάσμα το οποίο χωρίζει την οπτική γωνία του κάθε κράτους μέλους που βλέπει το θέμα του κοινοτικού προϋπολογισμού σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη. Και άμα θες να πω επιγραμματικά, υπάρχουν χώρες όπως για παράδειγμα η Γερμανία, η Φιλανδία, η Σουηδία, οι οποίες θέλουν έναν πιο συρρυκνωμένο κοινοτικό προϋπολογισμό ως απόρρια των πολιτικών λιτότητας στην Ευρώπη. Ωστόσο, υπάρχει αντίθετη άποψη που προασπίζεται για παράδειγμα η Ισπανία και φυσικά όλοι
οι οικονομολόγοι, η πλειονότητα των οικονομολόγων στην Ευρώπη, αλλά και εκείνος, ότι όσο συρρυκνώνει ο κοινωνικός προϋπολογισμός, τόσο η κρίση στην Ευρώπη θα βαθαίνει, διότι τα χρήματα για την ανάπτυξη θα είναι πολύ λιγότερα. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον κύριο Μπαρόζο να λέει ότι δεν πρέπει να μειώσουμε τον κοινωνικό προϋπολογισμό, πρέπει να ενισχύσουμε τον κοινωνικό προϋπολογισμό, να τον αφήσουμε τουλάχιστον τον ίδιο, το ίδιο ποσό προκειμένου να ενισχυθούν οι πολιτικές ανάπτυξης, κάτι το οποίο φυσικά αφορά άμεσα και την Ελλάδα. Γι' αυτό ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα αναφερθεί, θα πάρει θέση στο θέμα αυτό. Σε όλα αυτά τώρα που μας είπε ο Θάνος Δημάδης, θα βρούμε αμέσως τον Γιάννη Τζούνο τηλεφωνικά, καλωσορίζοντας και τον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί έχουμε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που μιλούν για ύφεση, περαιτέρω ύφεση στο δεύτερο τρίμηνο, για μείωση της αποταμίευσης, για μείωση της καταναλωτικής δυνατότητας και όλα αυτά θα μας πεις σε λίγο πού οφείλονται και τι δείχνουν τα στοιχεία. Λοιπόν, Γιάννη, να έρθουμε σε σένα και στις δικές σου πληροφορίες μόλις έφτασες στις Βρυξέλλες. Καλό σου απόγευμα. Καλό απόγευμα λοιπόν, Εύα, από τις Βρυξέλλες. Καταρχήν να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Θάνος ο Δημάδης και να σας πω ότι αναφορικά με τον κοινοτικό προϋπολογισμό, που είναι και το αντικείμενο της Συνόδου, αυτό το οποίο επιδιώκει η ελληνική πλευρά και πραγματικά θα δοθεί μία μάχη, είναι να μην υπάρχει περικοπή. Γιατί η Ελλάδα κανονικά θα έπρεπε να πάρει ένα ποσό γύρω στα 11 με 12 δισεκατομμύρια ευρώ, ναι, τα οποία βέβαια αναλογούν, διότι έχει γίνει αυτός ο υπολογισμός πριν από το 2009, ή μάλλον το έτος 2009, πριν δηλαδή από την κρίση και τις επιπτώσεις της. Εάν αυτά τα στοιχεία αναθεωρηθούν, τότε θα μπορέσει η ελληνική πλευρά να πάρει ένα ποσό το οποίο θα ανέρχεται κοντά στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτός θα είναι ο στόχος και της ελληνικής πλευράς. Και αυτά για ποιο διάστημα, Γιάννη, βοήθησέ μας ξανά. Είναι από το 2014 έως το 2020. Είναι, μάλιστα, η συζήτηση για τον κοινωνικό προϋπολογισμό από το 2014 έως το 2020. Αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο, τα 20 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο και πολύ σωστά είπε ο Θάνος πριν ότι η ελληνική πλευρά θα αναγκαστεί να δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη, διότι τα χρήματα τα οποία δικαιούται η Ελλάδα με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, αλλά επαναλαμβάνω που είναι πριν την κρίση, κάνουν λόγο για 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο είναι αμιγώς για το αντικείμενο της Συνόδου Κορυφής. Τώρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, τη δήλωση του κυρίου Σαμαρά την είδαμε. Οπωσδήποτε υπάρχει το θέμα της δόσης και αυτό το οποίο θα κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι να τονίσει ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό. Περιφερειακά και στις συναντήσεις που θα έχει και με τον κύριο Ρομπάη και με τον κύριο Γιούνκερ, ενδεχομένως γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει και μια συνάντηση με την κυρία Μέρκελ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αυτό το οποίο θα πει και θα επαναλάβει είναι ότι η ελληνική πλευρά έχει προχωρήσει σε όλες τις υποχρεώσεις της, έχει κάνει δηλαδή τα πράγματα τα οποία της έχουν ζητηθεί και από εδώ και πέρα θα πρέπει και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας να τηρήσουν το δικό τους κομμάτι της συμφωνίας. Των υποχρεώσεων. Ναι, κάπως έτσι θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς σε αυτή τη σύνοδο κορυφής που ξεκινάει σε 3-4 ώρες από τώρα. Μάλιστα, Γιάννη Τζούνο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε τώρα στον Νίκο Φιλιππίδη. Στις δικές σου πληροφορίες, τι πιστεύουμε ότι θα γίνει τελικά, θα υπερισχύσει το αισιόδοξο σενάριο σε σχέση με αυτά που μας έλεγε και ο Γιάννης, τα 20 δισεκατομμύρια ή τα 11 με 12. Εντάξει, τα 20 δισεκατομμύρια νομίζω ότι είναι τοπικό πλέον. Το συζητάμε ότι υπάρχει πιθανότητα να τα διεκδικήσουμε. Το ρεαλιστικό σχέδιο αυτή τη στιγμή και φαίνεται ότι οι πληροφορίες συντείνουν στο γεγονός ότι ήδη 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον των όσων υποχρεωτικά μας αναλογούν, το οποίο είναι το 55% του προηγούμενου προγράμματος, δηλαδή από τα 20 στα 11 δις, ακόμα 2 με 3 δισεκατομμύρια ευρώ, μάλλον φαίνεται ότι θα κλειδώσουν προς την Ελλάδα σήμερα. Στην συνάντηση της Συνόδου Κορυφής. Δηλαδή κοντά στα 13-14 δις θα είναι πλέον το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020. Τα κρίσιμα, τα δύσκολα θα αφορούν φυσικά τη συζήτηση σε ό,τι αφορά το τι θα γίνει τη Δευτέρα. Εκεί που νομίζω ότι πλέον, παρά το γεγονός ότι και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί δηλώνουν σε όλους τους τόνους αισιόδοξοι ότι θα κλείσει το θέμα τη Δευτέρα, επειδή το έχουμε ξανακούσει πολλές φορές, θα έλεγα ότι προφανώς κρίνονται όλοι εκείνη τη μέρα. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό θα κριθεί εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συνεχίσει να συμπράττει στην ελληνική υπόθεση. Παραλαμβάνω και θυμίζουμε ότι χτες είχαμε αυτή τη αναδίπλωση από γερμανικής πλευράς, η οποία έδειξε ότι συζητάει καταρχήν
εφόσον τηρείται το ελληνικό πρόγραμμα, μέχρι και ένα κούρεμα μελλοντικό για το 2015 πάντα. Μάλιστα. Και μετά. Τώρα, Νίκο, μένεις μαζί μας. Θα δούμε και τη συνέχεια του ρεπορτάζ σε λίγο. Να έρθω σε σένα τώρα, Κώστα Σημεωνίδη, καθώς έντονη κριτική προς Μέρκελ και Σόιμπλε, και μάλιστα η αντιπολίτευση αυτή τη φορά του ζητά να πούν την αλήθεια στο γερμανικό λαό για την Ελλάδα. Δεν είναι η πρώτη φορά, Εύα, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι. Εν μέσω δρυμίας κριτικής που δέχτηκαν χθες στη Βουλή για το θέμα της Ελλάδας, Μέρκελ και Σόιμπλε εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για την επίτευξη συμφωνίας στο Eurogroup της Δευτέρας, δίνοντας μάλιστα και ένα περίγραμμα λύσης που περιλαμβάνει επαναγορά του χρέους αλλά και μείωση των επιτοκίων στα υφιστάμενα δάνεια. Όλα αυτά ο αντίπαλος της κυρίας Μέρκελ στις επόμενες εκλογές, ο Περ Στάινμπρουκ, τα χαρακτήρισε από το βήμα του Κοινοβουλίου τερτύπια. Την κάλεσε εκ νέου, όπως είπες, να πει επιτέλους την αλήθεια στους Γερμανούς πολίτες και να εξηγήσει στους φορολογούμενους πόσο θα κοστίσει η διάσωση της Ελλάδας. Αυτήν την αλήθεια που μετεπιτάσιο ζητάει η αντιπολίτευση, Εύα, έρχονται να εκφράσουν σήμερα οι κυβερνητικοί της εταίροι, οι φιλελεύθεροι, διαστόματος του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής του ομάδας, του κυρίου Μπρούτερλε, ο οποίος είπε σήμερα σε συνέντευξή του ότι εν τέλει η διάσωση της Ελλάδας θα κοστίσει. Φυσικά και θα κοστίσει, είπε, και θα επιβαρύνει οικονομικά τους Γερμανούς. Δεν θα ήταν έντιμο να το αποσιωπά κανείς αυτό, όπως είπε. Κανείς όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια πού θα κινηθεί το κόστος της διάσωσης αυτής. Στο ερώτημα αυτό όμως έρχεται να απαντήσει σήμερα ο Πέτερ Μπέφιγκερ. Είναι ένας εκ των πέντε σοφών της γερμανικής οικονομίας, όπως και άλλοι οικονομολόγοι, έτσι και αυτός κάνει λόγο για 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά στον αντίποδα, όπως λέει, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε σε αυτά το κέρδος της Γερμανίας και των Γερμανών φορολογούμενων από την κρίση και συγκεκριμένα από τα χαμηλά, σχεδόν μηδενικά επιτόκια που καταβάλει η Γερμανία για να δανειστεί. Και όπως υπολογίζει ο ίδιος, τα χρήματα που εξοικονομεί η Γερμανία κάθε χρόνο λόγω των χαμηλών αυτών επιτοκίων ανταποκρίνονται περίπου στο ποσό που θα πλήρωνε το Βερολίνο άπαξ για το κούρεμα. Δηλαδή, όσα γλιτώνει η Γερμανία ετησίως λόγω της κρίσης, θα τα πλήρωνε μία φορά για ένα ελληνικό κούρεμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα Σημεωνίδη, και να έρθουμε τώρα στο Θανάση Γκαβό. Καθώς και οι Βρετανοί αναλυτές λούζουν, επικρίνουν και αυτοί με τη σειρά τους, Σόιμπλε και Μέρκελ. Στην ουσία τους Ευρωπαίους, αλλά η γερμανική πλευρά είναι αυτή που εμένει και έχει τη διαφωνία με το δούνο του, έτσι. Ναι, ούτως ή άλλως το τελευταίο 1,5 χρόνο οι Βρετανοί τους Γερμανούς λούζουν κυρίως, όπως λες. Και η αναβολή της απόφασης στο Euro πρέπει να ήταν ακόμα μια αφορμή για τους Βρετανούς αναλυτές να επικρίνουν τριμήτατα τους Ευρωπαίους. Σε αυτούς αποδίδουν το ότι συνεχίζεται η κρίση στην Ευρωζώνη. Υπάρχουν αναφορές, όπως για παράδειγμα, ότι η αδράνεια που επιδείχθηκε πέρα από οικονομικά επιζήμια για την Ελλάδα, είναι και πολιτικά τοξική και ταπεινωτική για την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Ο Νίλς Πράτλεϊ, οικονομικός αναλυτής που γράφει στο Guardian, λέει πως αυτή η νέα καθυστέρηση είναι ελεηνή και δηλώνει, όχι μόνο αυτός, απεσιόδοξος ότι ακόμα και τη Δευτέρα στο ερχόμενο Eurogroup η όποια απόφαση ληφθεί, εάν ληφθεί, δεν θα διαρκεί για περισσότερο από ένα χρόνο. Μία ακόμα δηλαδή αναβολή της λύσης του επί του προβλήματος. Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να δούμε τώρα τα αποτελέσματα όλης αυτής της καθυστέρησης και της κρίσης, Νίκο Φιλιππίδη, στα νοικοκυριά, στις τσέπες μας, στην καταναλωτική μας δυνατότητα, στους φόρους. Έχουμε έτσι πολλά μαζεμένα στοιχεία από τις επιπτώσεις των μέτρων επί της ουσίας, δηλαδή το αντάλλαγμα που έχει προσφέρει ένα έτης βοήθειας η ελληνική κοινωνία. Και νομίζω ότι από τους πλέον επίσημους έχουμε στοιχεία σήμερα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από την Εθνική Τράπεζα και από την Αλφα Μπανκ. Να δούμε καταρχήν της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μια πρώτη κάρτα. Αυτό που λέει η Ελληνική Στατιστική Αρχή είναι ότι στο δεύτερο τρίμηνο του έτους έχουν χαθεί 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες των Ελλήνων. Πώς χαθήκαν αυτά σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2011. Χαθήκανε γιατί περίπου το 15,1% οφείλεται στη μείωση των αποδοχών. Μειώθηκαν κατά 15,1% οι αποδοχές μας. Κατά 9,5% μειώθηκαν οι κοινωνικές παροχές, αυτές που παίρνουμε από το κράτος. Ενώ οι φόροι το ίδιο διάστημα σε εισόδημα και περιουσία αυξήθηκαν κατά 37,3%. Με αυτές πραγματικά τις συνθήκες, ούτε λόγος για αποταμίευση, καθώς υποχωρεί κατά 8% η αποταμίευση στο συγκεκριμένο διάστημα και βέβαια έχει μειωθεί καταναλωτική δαπάνη κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ
περαιτέρω χτύπημα στην αγορά από τα 40 έχει πέσει στα 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αν μου επιτρέψει δύο στοιχεία ακόμα από μια μελέτη της Εθνικής Χεωμία της Alphabank, η Εθνική σε μια μελέτη που υπογράφει ο Πολ Μιλωνάς, ο επικεφαλής οικονομολόγος, υπολογίζει ότι η πραγματική ανεργία μεταξύ αυτών που ψάχνουν στην πραγματικότητα για δουλειά, οι οποίοι είναι κυρίως εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, βγάζει δηλαδή τους αυτοαπασχολούμενους και τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, είναι στο 33%. Ότι αυτή είναι η πραγματική ανεργία μεταξύ αυτών οι οποίοι ανταγωνίζονται για μια θέση εργασίας. Αυτό είναι το στοιχείο της Εθνικής. Η Alphabank, σε μια μελέτη για τα κίνητα, υπολογίζει ότι οι αγοροπολισίες έχουν μειωθεί μέσα σε ένα χρόνο, το 12 σε σχέση με το 11, κατά 49%. Ενώ οι τιμές σε μια αγορά που επί της ουσίας τιμές πολλοί λένε ότι δεν υπάρχουν στην αγορά κινήτων, έχουν μειωθεί περαιτέρω κατά 11%. Και αυτό βεβαίως όλοι το γνωρίζουμε και το ζούμε και το βιώνουμε καθημερινά, Νίκο Φιλιππίδη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα να βρούμε την Μαρία Αναστασοπούλου για να δούμε τι γίνεται με το θέμα των Δήμων και της διαθεσιμότητας. Και οι δύο πλευρές και το Υπουργείο και οι Δήμοι από την πλευρά τους εμένουν ο καθένας στις δικές τους θέσεις. Και φαίνεται πως η ρήξη για διαθεσιμότητα, Εύα, φτάνει στα άκρα. Να αρχίσουμε από τη νέα εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, του κ. Μανιτάκη, ο οποίος ουσιαστικά προειδοποίησε τους δημάρχους και τους φορείς που αρνούνται να στείλουν τις λίστες διαθεσιμότητας. Εν ολίγης ξεκαθάρισε πως αν δεν δοθούν οι λίστες, τότε θα υπαχθούν στο συγκεκριμένο καθεστώς διαθεσιμότητας όλοι οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου ανεξαιρέτως. Να υπενθυμίσουμε πως η προθεσμία αποστολής των στοιχείων διαθεσιμότητας έληξε την περασμένη Δευτέρα. Ωστόσο, παρά το τελεσίγραφο του κυρίου Μανιτάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας αποφάσισε πως εμένουν στην αρχική τους θέση, αντιπροτείνοντας την αξιολόγηση και την μετάταξη προσωπικού από δήμους που ενδεχομένως πλεονάζει το προσωπικό σε άλλους που υπάρχουν ελλείψεις. Μαρία Αναστασοπούλου, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να βρούμε τώρα τον Αχιλλέα Τόπα για να δούμε τι γίνεται με τον διαγωνισμό, ο οποίος από ό,τι φαίνεται μπαίνει στην τελική του ευθεία, το διαγωνισμό για το ελληνικό. Αχιλλέα, καλώς απόγευμα. Καλό απόγευμα, Εύα. Εχθές συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων εγκρίθηκαν τα τεύχη για τον διαγωνισμό του ελληνικού. Κάτι που σημαίνει ότι, όπως είπες και εσύ, πως μπαίνει πλέον ο διαγωνισμός στην τελική ευθεία. Αυτό που θα πρέπει τώρα να γίνει τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες μάλλον, διότι δεν έχει προσδιοριστεί χρονικά πότε θα γίνει αυτό, είναι οι τέσσερις υποψήφοι επενδυτές να καταβάλουν επιχειρηματικά σχέδια αλλά και οικονομικές δεσμευτικές προσφορές. Πρόκειται για ένα αρκετά σημαντικό εγχείρημα, το οποίο θα τονώσει και την ανάπτυξη, Εύα, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε, καθώς η συνολική επένδυση που θα γίνει στο ελληνικό θα είναι της τάξεως των 5 δισεκατομμυρίων, άνω μάλλον των 5 δισεκατομμυρίων. Αναμένεται να δημιουργηθούν από 6 έως 9.000 νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 10 έτη, τουλάχιστον μάλλον 10 έτη. Βλέπουμε τώρα και τη σχετική κάρτα. Ναι. Ενώ η συνεισφορά του έργου στην οικονομία κατά τη διάρκεια πάλι της φάσης κατασκευής θα είναι της τάξης το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως, και να πούμε ότι το δημόσιο θα συμμετάσχει στην κερδοφορία σε ποσοστό 30% από την σύναψη που θα γίνει με τον ανάδοχο. Και το ζητούμενο βεβαίως είναι να προκύψουν και θέσεις εργασίας. Να πάμε λίγο τώρα και στους αυτοκινητόδρομους, όπου ξεμπλοκάρουν τα υποκατασκευή έργα, κάτι το οποίο είναι σημαντικό και για την ανάπτυξη αλλά και για την ασφάλειά μας στους δρόμους, Αχιλλέα. Ξεμπλοκάρουν ως ένα βαθμό. Ωστόσο, η εξέλιξη χθεσινή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι θετική, με το δάνειο ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ που εξασφάλισε η χώρα μας προκειμένου να καλύψει το δημόσιο υποχρεώσεις δικές του, στον άξονα όμως Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τα χρήματα αυτά ακόμα δεν γνωρίζουμε πώς θα διατεθούν, πώς θα μοιραστούν. Την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την απασχολεί πάρα πολύ το κομμάτι αυτό, από την Πάτρα μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται, από ό,τι μάθαμε, να δοθούν για την κάλυψη υποχρεώσεων του δημοσίου, που δεν αφορούν υποχρεώσεις αυτές στη συμμετοχή του δημοσίου στα έργα καθώς έχουν πληρωθεί. Αυτό που γνωρίζω, σύμφωνα τουλάχιστον με την πληροφόρηση που έχω, είναι ότι θα καλυφθούν υποχρεώσεις που έχουν προκύψει από καθυστερήσεις με υπαιτιότητα του δημοσίου, όπως παραδείγματι οι καθυστερήσεις απαλωτριώσεις. Πάντως, Εύα, σε κάθε περίπτωση, κομβική σημασία και εδώ είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Τα έργα χρηματοδοτούνται σε μεγάλο ποσοστό από τράπεζες ελληνικές και ξένες. Οι μεν ελληνικές δεν έχουν χρήματα να βάλουν τώρα, ενώ οι δε ξένες είναι ιδιαίτερα διστακτικές λόγω του υψηλού ρίσκου που υπάρχει στη χώρα μας. Αχιλλέα, αυτά προς το παρόν, γιατί θα σε βρούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Θα είναι
Είναι κοντά μας ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θανάσης Κορδάς, όπου θα του θέσουμε όλα τα ζητήματα. Το θέμα του ΕΣΠΑ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα με τη ρύθμιση των δανείων και με αυτά τα στοιχεία που βγήκανε, αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τι θα γίνει με τα καύσιμα και όλα τα θέματα. Οπότε, Twitter, Facebook, στη διάθεσή σας και μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, για να πάμε τώρα και πάλι να βρούμε τη Μαρία Αναστασοπούλου για τις αυξήσεις στη ΔΕΗ έως και 30%. Μαρία. Με αυξήσεις φωτιά, λοιπόν, Εύα, θα βρεθούν σύντομα αντιμέτωπα τα ελληνικά νοικοκυριά. Εχθές ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Παπαγεωργίου, αναφέρθηκε στο θέμα των τιμολογίων της ΔΕΗ. Ήταν η πρώτη επίσημη δήλωση που είχαμε για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως είπε, η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε οι επιβαρύνσεις να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερες. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί πως δεν υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια λόγω του μνημονίου. Πρόκειται, λοιπόν, για μια μνημονιακή υποχρέωση για το 2013. Η ΔΕΗ, οι αυξήσεις αυτές πρόκειται να αρχίσουν από τον Ιανουάριο. Η ΔΕΗ έχει ζητήσει αύξηση 30% στα τιμολόγια της επιχείρησης. Ωστόσο, ακόμη δεν είναι σαφές το ακριβές ποσοστό των αυξήσεων. Πάμε να δούμε τώρα τη δεύτερη μας κάρτα. Αν υποθέσουμε πως η αύξηση κλειδώσει στο 20%, με δεδομένο ότι μία μέση οικογένεια πληρώνει λογαριασμό τετραμήνου 380 ευρώ, από 1η-1η-2013 το αντίστοιχο ποσό θα πάει στα 475. Αύξηση, λοιπόν, 95 ευρώ σε κάθε λογαριασμό, που σημαίνει επιβάρυνση 24 ευρώ το μήνα. Παρακολουθούμε το θέμα. Όπως και να έχει, πρόκειται σίγουρα για μια πολύ σημαντική, ακόμη μια πολύ σημαντική επιβάρυνση για τα ελληνικά νοικοκυριά. Και για την τσέπη του καθένα μας, γιατί είναι μια περαιτέρω μείωση στην ουσία. Γιατί η ΔΕΗ είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Και αν συνυπολογίσουμε, Μαρία, ότι φέτος πάρα πολλά νοικοκυριά υπολογίζουν να ζεσταθούν με τα air condition. Με ρεύμα, βέβαια. Με ρεύμα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε τι γίνεται εκεί, τι δυσλειτουργίες εμφανίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς και για ποιο λόγο, Ελένη. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Από αύριο, λοιπόν, Παρασκευή και μέχρι και την Κυριακή, μόνο 10 δρομολόγια ασφαλείας θα πραγματοποιεί το κτέλ υπεραστικών δρομολογίων προς τους Δήμους Λαγκαδά και Βόλγας. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τον πρόεδρο, έχουν στερέψει τα ρεζερβουάρ. Δεν υπάρχει πλέον καύσιμο. Ενώ από τη Δευτέρα θα υπάρχει οριστική διακοπή λειτουργίας των υπεραστικών κτέλ του νομού Θεσσαλονίκης. Να διευκρινίσουμε ότι κανονικά θα γίνουν τα μαθητικά δρομολόγια και τα δρομολόγια προς την Αττική, Εύα. Πες μας λίγο τι έγινε. Είχε έρθει ο τέλος, βεβαίως, όλη αυτή η περιπέτεια που όλοι λαχταρίσαμε το πρωί που είδαμε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Έσυ ο τέλος γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, είχε η εισβολή ενός 62χρονου επιχειρηματία με μπιτόνι και πιστόλι φωτοβολίδων στο γραφείο της Διευθύντριας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως καταλαβαίνετε, σκόρπισε τον πανικό. Το συνεργείο του ΣΚΑΙ με τον συνάδελφο Σταύρο Ιωαννίδη και τον Οικονολήτη Χρήστο Μαντζόνα ήταν εκεί και κατέγραψε καρέ-καρέ τα όσα συνέβησαν για τουλάχιστον 3 ώρες. Όλα ξεκίνησαν σε 9 και 4 το πρωί, οπότε ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, 62χρονος από τα Γεννητσά, που στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για παράνομο τζόγο, μπήκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το πιτόνι και το πιστόλι φωτοβολίδων. Κατευθείαν πήγε στο γραφείο της Διευθύντριας, αφού έχισε τη βενζίνη στο γραφείο της, απείλησε ότι θα αυτοπυρποληθεί. Ένας ψύχρεμος υπάλληλος ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία επενέβη άμεσα. Αμέσως τέθηκε σε ισχύ σχέδιο εκτάκτου ανάγκης, εκενώθηκε ο χώρος από τους υπαλλήλους και τους πελάτες που βρισκόντουσαν στο σημείο, όπως και τα γύρω οικοδομικά τετράγωνα. Στην συνέχεια ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με ειδικούς διαπραγματευτές αστυνομίας, ενώ και η ίδια η διευθύντρια, η οποία παρέμεινε με τη θέλησή της, πρέπει να πούμε, στο γραφείο, προσπαθούσε να τον κρατήσει ψύχρεμο. Με αποτέλεσμα στις 12 και 4 άνδρες αστυνομίας, και ενώ βρισκόταν και η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο μαζί με προσωπικό, εισέβαλαν και με αφρό τον ακινητοποίησαν. Ο 62χρονος αυτή τη στιγμή είναι στο αστυνομικό μέγαρο. Πρέπει να σας πούμε ότι ο ίδιος επί μία εβδομάδα πήγαινε καθημερινά στα γραφεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το οποίο ζητούσε, σύμφωνα με την πρώτη πληροφόρηση που έχουμε, είναι να του δοθεί πίσω το ποσό που ο ίδιος χρωστούσε στην εφορία της Πέλας, κάποιο ποσό. Η εφορία το δέσμευσε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και αυτός αντιδρούσε σε αυτή την ενέργεια. Έχουμε την πληροφόρηση ότι και η διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών θα ζητήσει πειθαρχικό έλεγχο για να δει τι δεν πήγε καλά, ούτως ώστε επί μία εβδομάδα να μην ενημερωθούν τα κεντρικά της διοίκησης και να φτάσουμε στο σημείο να μπαίνει ανενόκλητος με βενζίνη μέσα στα γραφεία. Οι κατηγορίες οι οποίες θα το απαγγελθούν θα είναι σίγουρα αυτή της παράνομης βίας, εκβίασης, οπλοφορίας. Αναμένεται ίσως και εντός της ημέρας να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, Εύα.
Ελένη Αντρούς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα εμείς 20 λεπτά περίπου μετά τις 3 θα βρούμε τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο για να βρούμε, Κωνσταντίνε, να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε ακριβώς τώρα. Μεταξύ Βρυξελών, Βερολίνου και Ουάσιγκτον, η Αθήνα ψάχνει τη λύση. Καλωσορίζοντας τον Νίκο Κωνσταντάρα, Διευθυντή Σύνταξης Εφημερίδας Καθημερινή, και τον κύριο Σταύρο Καρβούνη, είστε οικονομολόγος και ειδικός επιστήμονας στα δημοσιονομικά. Έτσι. Λοιπόν, Νίκο Κωνσταντάρα, με ένα δικό σας πρώτο σχόλιο να ξεκινήσουμε. Περιμένουμε αίθουσα αναμονής με μεγάλη αγωνία για όλες τις μεγάλες αλλαγές που θα επηρεάσουν τη ζωή μας από εδώ και πέρα. Περιμένουμε τη δόση. Για πρώτη φορά εμείς είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Τώρα ανυπομονούμε να βγουν τα αποτελέσματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε να δούμε πού πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πιστεύω ότι όλες αυτές οι καθυστερήσεις είναι κομμάτι αυτής της γέννησης που βλέπουμε να γίνεται. Γιατί καταλάβανε ότι και τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και θέλουν ριζικές λύσεις και έχουν μπροστά τους και το μέλλον μέσω από τον προϋπολογισμό που θα συζητήσουν σήμερα και αύριο. Που όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά για να ξεπεταχτούν. Οπότε είμαστε σε γόνιμη φάση, αλλά δύσκολη και επιπονή. Κύριε Καρβούνη. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Τη Δευτέρα θα υπάρξει απόφαση για την Ελλάδα και θα υπάρξει και εκταμίευση της δόσης. Βεβαίως θα υπάρξει αυτό με προϋποθέσεις. Δηλαδή ότι θα υπάρξουν όροι. Και άλλες προϋποθέσεις, καινούργιες. Προϋποθέσεις όχι όσον αφορά την λήψη περαιτέρω μέτρων, αλλά κυρίως όσον αφορά τον τρόπο που θα διατεθούν αυτά τα χρήματα και εισαγόμεθα σε μια ιδιότυπη κατάσταση που μπορεί να θυμίζει και λίγο επιτροπία. Κωνσταντίνε. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναρωτιέμαι κατά πόσο έχει αίσθηση για το αν είμαστε έτοιμοι να πάμε για πολύ καιρό ακόμα χωρίς χρήματα. Στο Γενικό Λογιστήριο γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουμε να διαχειριστούμε σωστά αυτούς τους πόρους που έχουμε αυτή τη στιγμή και είναι πόροι κυρίως από τη φορολογία των πολιτών. Είναι πολύτιμοι πόροι. Πιστεύω ότι κρατάμε ακόμη, αλλά είναι βέβαιο ότι έχουμε υποχρεώσεις όπως ανεξόφλητες οφειλές του δημοσίου αντί ιδιωτών. Είναι μείζονο σημασία να εξοφληθούν άμεσα. Επειδή κουβεντιάζουμε πάρα πολύ καιρό για αυτές και επειδή αυτές οι υποχρεώσεις, αν πληρώσετε στην ουσία τις επιχειρήσεις, αν πληρώσει το κράτος, θα δώσει ανάσα στην πραγματική οικονομία. Αν με το καλό πάρουμε τα χρήματα, πόσα από αυτά, γνωρίζουμε ότι είναι γύρω στα 8 δις οι ληξιπρόθεσμες, 8 με 10, πόσα από αυτά θα πάνε μέσα στο τρέχον έτος? Είχαν υπολογιστεί περίπου 6,5 με 7 δις να πάνε κατευθείαν στους ιδιώτες. Εγώ πιστεύω ότι με τις διαδικασίες κυρίως τη σταδιακή εκταμίευση, διότι μπορεί να μην υπάρξει άμεση εκταμίευση τη δόση και τα χρήματα να έρθουν στον ειδικό λογαριασμό όλα μαζί και ελεύθερα προς απελευθέρωση, πιστεύω ότι θα υπάρξει μια σημαντική τόνωση τη ιδιωτική οικονομία. Ας πούμε, από τα 8 θα δώσετε τα 3, θα δώσετε τα 4. Άμεσα εκτιμώ ότι περίπου στο 50% μπορεί να είναι διαθέσιμα. Μάλιστα. Για το 2013 προφανώς, γιατί έχουμε μέσα ακόμα ένα μήνα και αρχές του 2013. Και αρχές του 2013. Πάντως, Νίκο Κωνσταντάρα, Κωνσταντίνε και κύριε Καρβούνη, τα αποτελέσματα, όση ώρα συζητάμε αυτά, όση ώρα συζητάμε τις κόντρες μεταξύ Βερολίνου στην ουσία και Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, γιατί εκεί επικεντρώνεται η κόντρα και όχι Ευρώπη, Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, βλέπουμε εμεί και αν είμαστε έτοιμοι να δούμε και τι καρτούλες που έχουμε ετοιμάσει με βάση τα στοιχεία που δίνει η Ελστάτ για τις απώλειες στα νοικοκυριά. Θα τα δούμε αμέσως τώρα. 5,4 δις λοιπόν για το δεύτερο τρίμηνο. Σήμερα βγήκαν τα στοιχεία αυτά. Η τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 7,3%. Το ποσοστό αποταμίευσης ήταν στο μείον 0,8,5%. Και βέβαια η μείωση αυτή οφείλεται στο ότι οι αποδοχές των εργαζομένων συνολικά μειώθηκαν πάνω από 15%. Και στη μείωση κατά 9,5% των κοινωνικών παροχών, και βέβαια εδώ είναι η βόμβα στην ουσία και είναι από εκεί που μας είπε ο κ. Καρβούνης ότι έχει έσοδα αυτή τη στιγμή το κράτος, η αύξηση κατά 37,3% των φόρων, Νίκο Κωνσταντάρα. Που βέβαια δεν ξέρουμε από εδώ και πέρα αν θα μπορούμε να τους πληρώνουμε αυτούς τους φόρους. Βέβαια, αυτοί οι φόροι συνδέονται με αυτά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία όλα αυτά και βλέπουμε ότι έχουν μια λογική μεταξύ τους. Δηλαδή και το θέμα ότι πέσανε οι αποταμιεύσεις είναι επειδή πληρώνουμε φόρους από τα λεφτά που είχαμε βγάλει στο παρελθόν. Και στην ουσία δηλαδή έχει φτάσει στο νοικοκυριό να μην μπορεί να πληρώσει τους φόρους από τα εισοδήματα, αλλα τους πληρώνει από αυτά που έχει που λέμε νομίζω, στην άκρη. Νομίζω όλοι το ζούμε αυτό. Σε δύο χρόνια τι θα γίνει? Το λεγόμενο σε ένα χρόνο. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε τα ίδια βάρη τότε. Είμαστε αισιόδοξοι γι' αυτό. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι γιατί βλέπουμε ότι η κοινωνία προχωράει. Δεν θέλει να σταματήσει, δεν μπορεί να αυτοκτονήσει. Προχωράει. Δουλεύει ο καθένας, προσπρόχνει, κάνει ό,τι μπορεί. Αλλά το να τρώμε από τα έτοιμα συνέχεια δεν γίνεται. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό πέρα από δύο χρόνια.
Δηλαδή τα δύο χρόνια που λέμε ότι θα αλλάξουν όλα, πρέπει να αλλάξουν άμεσα τα πράγματα. Και αν μπουν τα χρήματα γρήγορα στην αγορά, δεν ξέρω και οι τράπεζες πόσο γρήγορα θα να χρηματοδοτηθούν, για να αρχίσει κάτι να αλλάζει, κάποιοι να προσλαμβάνονται, κάποια πράγματα να κινούνται, θα μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ελπίδα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ελπίζουμε πέρα από το να αντέχουμε. Για να δούμε λοιπόν αν ελπίζουμε πέρα από το να αντέχουμε ή αν στο μέλλον θα φτιάξουν τα πράγματα, όλα αυτά να συζητήσουμε και αν τελικά τα βρούνε μεταξύ τους οι μεγάλοι που συζητούν αυτή τη στιγμή, γιατί έχει φύγει λίγο από εμάς το παιχνίδι, αν θα φτιάξει η κατάσταση. Όλα αυτά λοιπόν να τα δούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Συνεχίζοντας λοιπόν, καλωσορίζοντας και όλους εσάς τώρα που μπήκατε στην παρέα μας, επιστρέψατε και θέλετε να ενημερωθείτε. Εδώ λίγες ώρες πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής με τον Νίκο Κωνσταντάρα, διευθυντή σύνταξης στην εφημερίδα Καθημερινή, και τον Σταύρο Καρβούνη, ειδικό επιστήμονα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ειδικό στα δημόσια οικονομικά. Βλέπουμε λίγο και κουβεντιάζαμε πριν Νίκο Κωνσταντάρα και αναρωτιόμαστε την ώρα που συνολικά ο διεθνής τύπος τρέφει τα βέλη και την κριτική στην ουσία σε Μέρκελ και Σόιμπλε, για να το εξειδικεύσουμε, αν οι Γερμανοί εμφανίζονται άπλιστοι. Αν οι Γερμανοί δηλαδή αυτή τη στιγμή βάζουν τη Γερμανία πάνω απ' όλα. Κάθε χώρα κοιτάει στο δικό της συμφέρον, αλλά η Γερμανία νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αίσθηση της ευθύνης που έχει αυτή τη στιγμή και τη διαχειρίζεται λίγο δύσκολα. Καταλαβαίνει τις δυσκολίες που είναι μπροστά. Δεν είναι τόσο μονοδιάστατο το πρόβλημά της όσο είναι το δικό μας που εμείς πρέπει να επιζήσουμε και να βρούμε τρόπο να το κάνουμε, εξαγοράζοντας χρόνο κτλ. Αυτοί βλέπουν ότι οι αποφάσεις που θα πάρθουν τώρα θα είναι ριζικές και θα είναι για πολύ καιρό για την Ευρώπη. Οπότε ποιος είναι ο ρόλος τους εκεί, πώς θα αλλάξουν την πολιτική που είχαν, πώς θα γίνουν εγγυητές κάπως χωρίς να κρατήσουν τόσο πολύ το δικό τους το εθνικό συμφέρον. Βέβαια συμφέρον τους όπως λένε είναι το συμφέρον της Ευρώπης. Αλλά εδώ γίνεται η μάχη το πόσο θα μοιάζει η Ευρώπη με τη Γερμανία ή πόσο ευρωπαϊκή θα είναι η Γερμανία και όλη η Ευρώπη μαζί. Πάντως η Γερμανία πάνω απ' όλα είναι και ο πρώτος στίχος στο γερμανικό εθνικό ύμνο. Οπότε το έχουν αυτό να βλέπουν τα συμφέροντά τους. Αλλά κύριε Καρβούνη, θεωρείτε ότι επειδή στην Ελλάδα ίσως να μην έχουμε μια κουλτούρα διαπραγμάτευσης, θα περιμένουμε όλα από ένα Eurogroup, αν δεν μας προκύψει αυτό το οποίο θέλουμε, μετά καταβαραθρωνόμαστε ψυχολογικά. Αυτή η διαπραγμάτευση που γίνεται στην Ευρώπη θα καταλήξει κάπου? Κοιτάξτε κύριε Μποθάνου, είναι γεγονός ότι θα καταλήξει. Διότι βρίσκεται να μένει η Ευρώπη σε σημείο καμπής όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά και την νομισματική πολιτική, διότι τώρα πρέπει να αποφασίσει οριστικά και αμετάκλητα αν θα πάει στο δεύτερο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, που είναι η εγγύηση των εθνικών χρεών. Mm-hmm. Στο πρώτο στάδιο το απέφυγε. Όποιος είχε εθνικό χρέος σου λέει είναι δικό σου, κάνε ό,τι θέλεις, εσύ εγγυάσαι ως χώρα, άρα εσύ πληρώνεις. Αλλά και για τα ευρωομόλογα οι Γερμανοί διστάζουν. Ακριβώς, αυτό είναι τώρα το στάδιο. Μπορεί να διστάζουν μεν, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Το εθνικό αυτή χρέος, είναι η λύση, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αυτή είναι η λύση που εμάς μας συμφέρει, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, ευρωομόλογα, μείωση επιτοκίων και ένα δραστικό κούρεμα του επίσημου τομέα. Βεβαίως και μας συμφέρει το δεν κούρεμα. Δεν βλέπουμε όμως να είμαστε κοντά σε μια τέτοια λύση. Στο κούρεμα είναι δύσκολο να μπούμε σε αυτή τη λύση άμεσα, διότι ουσιαστικά πρέπει κάθε χώρα να παραιτηθεί τμήματος του χρέους του δανείου που έχει δώσει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό και εμείς δεν πρέπει να το ζητάμε. Το να δανείζει το ένα κράτος στο άλλο πρέπει να υπάρχει μια αφαιρεγκιότητα στη μεταξύ του σχέση. Εκείνο που πρέπει να ζητάμε είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους στόκους αυτού του χρέους, που είναι 13 δισεκατομμύρια ευρώ μαζί με το ιδιωτικό το χρόνο, διότι δεν έχουμε τόσα χρήματα που να παράγουμε ως πλεόνασμα στον εθνικό προϋπολογισμό. Άρα πρέπει και εσείς να δείξετε κατανόηση. Σαφές. Και πρέπει να μειώσουμε το επιτόκιο, διότι δεν μπορεί να ασκείται τοκογλυφία από χώρες που πρέπει να έχουν αλληλεγγύη. Και τρίτον, πρέπει στο πλαίσιο αυτό να μας δώσουν παράταση σε βάθος χρόνου για αποπληρωμή του χρέους, μέσα στα πλαίσια όμως που η Ελλάδα θα ξαναβγεί στις αγορές. Ο Κωνσταντίνος τώρα ρώτησε αν θα δούμε φως, να ρίξουμε λίγο φως και αμέσως μετά να απαντήσετε σε αυτό. Ακριβώς, δηλαδή και σε μια ορόσημο περίεργο αυτό. Κουβέντα, γιατί έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο εδώ, Νίκο Κωνσταντάρα, θεωρώ, που γίνεται πολύ καιρό. Υπάρχει μια πλευρά που υποστηρίζει, λοιπόν, που υποστήριζε μάλλον, ότι τα ταμιακά διαθέσιμα φτάνουν μέχρι τις 16 αυτού του μήνα. Και υπάρχει και άλλη πλευρά που από τη στιγμή που πέρασε αυτή η ημερομηνία ορόσημο, ηρωνεύεται, να το πούμε έτσι, ότι τι έγινε, μετά τις 16 τελικά μας λέγατε ψέματα, άρα υπάρχουν λεφτά. Πού βρίσκεται ακριβώς η αλήθεια και πόσο ακόμα καιρό αντέχουμε έτσι? Η αλήθεια είναι ότι τα μόνα χρήματα που υπάρχουν είναι τα χρήματα των φορολογουμένων Ελλήνων πολιτών. Σε αυτά πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερο σεβασμός, δεν είναι πολλά. Υπάρχει στενότητα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του δημοσίου, τις δημόσιες ανάγκες. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η ρευστότητα. Τη ρευστότητα την εγγυάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι σημαίνει ρευστότητα? Mm-hmm. Σημαίνει αν τα χρήματα των φορολογουμένων δεν φτάνουν σε κάποια φάση, μπορούμε να αντλήσουμε έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, ή βραχυπρόθεσμες πηγές,
χρήματα που μας τα εγγυάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με έντοκα ζούμε τώρα. Ακριβώς. Με έντοκα ζούμε τώρα. Όχι μόνο με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Παρά μόνο με έντοκα γραμμάτια. Νίκο Κωνσταντάρα. Αυτό τώρα, αν μπαίνουμε στην πολιτική, είναι και εδώ θα δούμε μια κοσμογονία. Πρέπει να θυμόμαστε ποιοι λέγανε τι. Εδώ κάποιοι ποντάρουν στο να αποτύχει το σύστημα, στο να πτωχεύσουμε για να δείξουμε ότι ναι, το εννοούσαμε ότι κινδυνεύαμε. Δεν νομίζω ότι είναι επιλογή σωστή αυτή. Πρώτα να πεθάνουμε για να δείξουμε ότι είναι επικίνδυνο αυτό που κάνουμε. Οπότε όσο μένουμε ζωντανοί, βέβαια, διαψεύδουμε αυτούς που λένε ότι πεθαίνουμε. Είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτά είναι τα τελευταία μέτρα, κύριε Καρβούνη. Γιατί και σήμερα το διαβεβαίωσε ο υφυπουργός, ο κύριος Σταϊκούρας αυτό. Με δεδομένο ότι τα έσοδα παραμένουν σταθερά στην εξέλιξή τους που έχουμε προβλέψει με μία μικρή μείωση και μία μικρή ισορρόπηση και αύξηση, ναι, είναι τα τελευταία μέτρα. Αν τα έσοδα όμως δεν έχουν αυτή την εξέλιξη, διότι ξέρουμε τα έσοδα δεν διατάσσονται. Δεν μπορεί να διατάξει τα έσοδα να είναι 5% αύξηση ή να είναι 50 ή 52 δις. Διότι εξαρτώνται άμεσα από την φοροδοτική ικανότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Και πρέπει πραγματικά να το τονίσουμε αυτό. Mm-hmm. Ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να στηριχθεί. Χωρίς υγιή ιδιωτικό τομέα, δεν μπορούν και τα δημόσια οικονομικά να είναι υγιή και δεν εγγυόμεθα ότι δεν υπάρξουν άλλα μέτρα. Μόνο αυτό εγγυάται. Πάρα πολλά τα τελευταία τρία χρόνια. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, κάποιος να σκύψει πάνω στα κοινωνικά προβλήματα. Δεν μπορούν να έχουν ανθρώπους ανασφάλιστους τους, δεν μπορούν να έχουν ανθρώπους να πεινάνε, να φοβούνται. Πρέπει να φανεί ότι το κράτος μαζί με την Ευρώπη καλύπτει τις βασικές ανάγκες. Για να δούμε. Και αυτό, κύριε Αντωνοπούλου, είναι το επίπεδο διαπραγμάτευσης της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας. Εκεί πρέπει να διαπραγματευτεί με τους Ευρωπαίους. Διότι πιστεύω δείχνουν κατανόηση ότι αν δεν υπάρξει ένα μίνιμουμ κοινωνικής πολιτικής, καταραίει ο κοινωνικός ιστός. Εξεγείρονται οι πολίτες. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καρβούνη, Νίκο Κωνσταντάρα. Θα έχουμε τη δυνατότητα και μετά το Eurogroup της Δευτέρας να δούμε τελικά αν θα έχουμε μια συνολική και συμφέρουσα λύση για το ελληνικό ζήτημα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τώρα, να βρούμε λίγο τηλεφωνικά την Ιωάννα Μάνδρου για να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση Ρουμελιώτη, του Παναγιώτη Ρουμελιώτη. Τις κατηγορίες που είχε διατυπώσει. Στη Βουλή, λοιπόν, αποστέλλεται η δικογραφία. Ιωάννα Μάνδρου. Ναι, και καλησπέρα, Εύα. Πράγματι, είχαμε μια σημαντική εξέλιξη σήμερα. Η σχετική δικογραφία, η οποία είχε σχηματιστεί μετά από τις δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Παναγιώτη Ρουμελιώτη, για τον οποίο πρέπει να θυμίσω ότι ήταν ο εκπρόσωπος της χώρας μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατά την κρίσιμη περίοδο που έγιναν οι διαπραγματεύσεις για το πρώτο μνημόνιο. Ο κύριος Ρουμελιώτης, λοιπόν, δημόσια είχε υποστηρίξει ότι στο Ταμείο υπήρχαν απόψεις πριν την ένταξη της Ελλάδος στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, ότι αυτό το πρόγραμμα ήταν θρησιγενές και καταδικασμένο να αποτύχει. Αυτές οι δηλώσεις του προκάλεσαν εισαγγελική παρέμβαση του Οικονομικού Εισαγγελέα του κ. Πεπόνη. Ολοκληρώθηκε αυτή η έρευνα με τις καταθέσεις του ιδίου, κατέθεσε η κυρία Κατσέλη, τότε Υπουργός Οικονομίας, και ο σύζυγός της, ο κ. Γεράσιμος Αρσένης. Και η δικογραφία, με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, διαβιβάστηκε στον Άριο Πάγο. Σήμερα, ο αντισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο κ. Παντελής, ο οποίος εποπτεύει τους οικονομικούς εισαγγελείς και το οικονομικό έγκλημα, στέλνει αυτή τη δικογραφία στη Βουλή σε εφαρμογή αυτού του νόμου και, όπως αναφέρει στο διαβιβαστικό έγγραφο, πράγμα που έχει πολύ μεγάλη σημασία, η αποστολή αυτή γίνεται στο πλαίσιο υπηρεσιακού καθήκοντος και χωρίς αξιολόγηση. Που πρακτικά σημαίνει, Εύα, ότι από τη δικογραφία μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει γεγονότα πραγματικά ή άλλα στοιχεία που να στοιχειοθετούν αυτή τη στιγμή, προς το παρόν, ποινικές ευθύνες, όχι πολιτικές. Ναι. Πολιτικές είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Σωστά. Ποινικές ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι η Βουλή αναλαμβάνει από σήμερα αυτή τη σκυτάλη, σε αυτή την υπόθεση, η οποία έχει δύο συνταγματικές δυνατότητες, οι οποίες εξαρτώνται από το αν θα εφαρμοστούν, από το συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων που έχει το Κοινοβούλιο σήμερα και από τις κομματικές επιδιώξεις που υπάρχουν. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι δυνατότητες. Η μία είναι να γίνει Εξεταστική Επιτροπή και η άλλη να είναι να γίνει Προανακριτική Επιτροπή και να αποφασίσει η Βουλή αν ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Παπακοσταντίνου, ή άλλα μέλη της κυβέρνησης έχουν ευθύνη και ποια ευθύνη, και αν αυτά που ισχυρίστηκε ο κ. Ρουμελιώτης έχουν πραγματική αξία ή έχουν αξία σχετική. Αλλά αυτό είναι δουλειά της Βουλής, καθώς η δικαιοσύνη δεν έχει δικαίωμα, το επαναλαμβάνω, και γι' αυτό στέλνει τη δικογραφία την υπόθεση στη Βουλή να ερευνήσει οτιδήποτε
αφορά για τα πολιτικά πρόσωπα. Για πολιτικές ευθύνες. Η Ιωάννα Μάνδρου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και τα αποτελέσματα αυτού. Τώρα να βγούμε λίγο εκτός και πάλι για να πάμε στη Βάνα Κουτρουλού, καθώς μετά από 8 μέρες σκληρών μαχών ήρθε η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Γάζας. Ακριβώς έτσι. Από τις 9 χθες το βράδυ ώρα Ελλάδος τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Να σας πω ότι στις πρώτες ώρες της εκεχηρίας υπήρξαν κάποιες σποραδικές επιθέσεις ρουκετών από την λωρίδα της Γάζας, αλλά το Ισραήλ δεν απάντησε. Επίσης, το βράδυ της Τετάρτης, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, ξεχύθηκαν στους δρόμους οι Παλαιστίνοι στη λωρίδα της Γάζας, πανηγυρίζοντας την εκεχηρία με πυροβολισμούς στον αέρα. Την ίδια ώρα, να σας πω ότι για προληπτικούς λόγους τα Ισραηλινά σχολεία στην λωρίδα της Γάζας παραμένουν κλειστά, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν στην σύλληψη 55 ανθρώπων στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι, σύμφωνα με την Ισραηλινή πλευρά, συνδέονται είναι ύποπτοι για τρομοκρατία. Την ίδια ώρα να σας πω ότι οι δύο πλευρές παραμένουν επιφυλακτικές και αυτό φαίνεται κυρίως από τις δηλώσεις τους. Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς δηλώνει ότι αν το Ισραήλ συμμορφωθεί, θα συμμορφωθούμε κι εμείς. Αν όχι, τότε τα χέρια μας είναι στη σκανδάλη. Και από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου είπε ότι είναι έτοιμος εάν χρειαστεί για μια πιο σκληρή προσέγγιση. Από τις δηλώσεις αυτές, Εύα, είναι προφανές ότι η εκεχηρία είναι εύθραυστη και οι δύο μεριές είναι επιφυλακτικές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάνα Κουτρουλού. Θα μείνουμε για λίγο στο θέμα αυτό και θα καλωσορίσουμε κοντά μας τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, τον κύριο Αριέ Μέκελ. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Καλωσορίζοντας και τον Βίλιαμ Αναγνωσταρά, είστε υπεύθυνος τύπου της Ισραηλινής πρεσβείας στην Ελλάδα. Για να δούμε λίγο, έχουμε τη μία από τις δύο πλευρές. Έχουμε την εκεχηρία. Θα ήθελα, κύριε Αναγνωσταρά, να ρωτήσουμε τον κύριο Μέκελ αν είναι αισιόδοξος για την βιωσιμότητα της ηρεμίας στην περιοχή. Mr. Ambassador, welcome. And the first question is whether or not you're optimistic about the viability of having calm in the area. You know, we live in a bad neighborhood. Optimistic is a big word. Ζούμε σε κακή γειτονιά. Το να είναι κάποιος αισιόδοξος, η λέξη αισιοδοξία είναι μεγάλη λέξη. But we have achieved our goal. Our goal was to stop these rocket attacks. And they are now stopped. Mm-hmm. For how long this will go on, nobody can guess. We would like to hope that it will go on for a long time. Μάλιστα. Αλλά επιτύχαμε το στόχο μας, ήταν να σταματήσουν οι επιθέσεις με ρουκέτες. Έχουν σταματήσει αυτές, για πόσο δεν ξέρουμε, αλλά ελπίζουμε ότι αυτό θα διαρκέσει για μεγάλο διάστημα. Είπε ο κύριος πρεσβευτής ότι ζούμε σε κακή γειτονιά. Δήλωσε τις προάλλες όμως ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στη Χαμάς. Υπάρχει Χαμάς, η Χεσμπολάχ, η Συρία, το Σιράν, το Ιράν. Μπορούν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν. Mr. Ambassador, you said that you live in a bad neighborhood. You said the day before yesterday in an interview that an end has to be put to Hamas, but you also have the Hamas, the Hezbollah, Syria, Iran. Can Israel confront all these issues? It is true that all of them exist, but this has not been any different since mm-hmm. we were established in 1948. You know, I'm 65 years old. I don't remember anything different. But I think today we are very strong. We are by far the strongest power in the Middle East. Mm-hmm. We have peace with some of our neighbors. Mm-hmm. We have peace with Egypt. We have peace with Jordan. So we do see progress and hopefully one day we'll have peace with everybody. Είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα θέματα υπάρχουν, αλλά δεν είναι διαφορετικά από τότε που ιδρύθηκε το Ισραήλ το 1948. Είμαι 65 ετών και δεν μπορώ να θυμηθώ στη ζωή μου μια διαφορετική κατάσταση, αλλά είμαστε ένα ισχυρό κράτος, το ισχυρότερο κράτος στη Μέση Ανατολή. Είναι αλήθεια ότι έχουμε ειρήνη με κάποιους από τους γείτονές μας, έχουμε ειρήνη με την Ιορδανία και την Αίγυπτο και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ειρήνη και με τους υπόλοιπους γειτονές μας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, όπως και εσείς, έχουμε υποφέρει στα χέρια των ναζιστών. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ένας λαός που πραγματικά έχει υποφέρει, και το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά αυτό από την ιστορία, να εφαρμόζει το δόγμα της συλλογικής ευθύνης? Mr. Ambassador, here in Greece, we have suffered at the hands of the Nazis, and we know that you're a nation that has also suffered at the hands of the Nazis. So how can it be that a nation that has suffered at the hands of the Nazis is actually implementing the dogma of collective punishment? I think this is a very unfair way to put it. What for many months now, actually for 12 years, but especially in the last few months, we were attacked
by the Hamas and their other collaborators there. A million Israelis were in shelters, and we had to do something. We were very careful this time. We did our best not to hurt any civilians. Unfortunately, these things happen, but we were as careful as we could. We started by hitting their military commander, and if there would be no rockets against Israel, there would be no more attacks on Gaza. Θεωρώ ότι είναι ένας άδικος τρόπος να χαρακτηριστεί αυτή η επιχείρηση. Εμείς υποφέρουμε από επιθέσεις, υποφέρουμε από επιθέσεις εδώ και 12 χρόνια, αλλά το τελευταίο διάστημα αυτές οι επιθέσεις εντάθηκαν. Είχαμε επιθέσεις με ρουκέτες της Χαμάς. 1 εκατομμύριο Ισραηλινοί βρίσκονταν σε καταφύγια και έπρεπε να πάρουμε μέτρα για να προστατευτούμε. Εμείς πήραμε κάθε μέτρο για να αποφύγουμε τις απώλειες με των αμάχων. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται πάντα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όταν ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη, ίσως κανείς να μην περίμενε ότι θα έφτανε στο σημείο που έχει φτάσει τώρα. Πιστεύει ότι θα έπρεπε να γίνει μια δυτική επέμβαση στη Συρία? Και πόσο αυτό θα δυσκολέψει τις ήδη τεταμένες σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία? Mr. Ambassador, when the Arab Spring began, nobody believed that it would reach the point that we have reached now. Do you believe that there should be a Western intervention in Syria, and how will that affect your already strained ties with Turkey? No, we certainly don't tell anybody what to do in Syria. We kept away from it. But of course, we are watching because the situation is not getting any better. We live there. There are 22 Arab countries. There's one Jewish state, and there's one democracy in the Middle East. Us. We would really like to see, as an outcome of this Arab Spring, some democracies that we could deal with. Democracies have to report to their public opinion and so on. But so far, we are still alone in that field. Εμείς σίγουρα δεν λέμε στους άλλους τι θα έπρεπε να κάνουν. Βεβαίως παρακολουθούμε την κατάσταση. Μείναμε μακριά από το θέμα της Συρίας. Δεν έχουμε πάρει θέση. Βέβαια ότι βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν καλυτερεύουν. Υπάρχουν 22 αραβικές χώρες. Υπάρχει μόνο ένα εβραϊκό κράτος και μια μονοδική δημοκρατία στην περιοχή. Και αυτή η δημοκρατία είμαστε εμείς. Ελπίζουμε ότι θα προκύψει από την Αραβική Άνοιξη. Θα υπάρξουν δημοκρατίες στην περιοχή, γιατί οι δημοκρατίες βέβαια πάντοτε πρέπει να λαμβάνουν την κοινή γνώμη υπόψη, αλλά μέχρι στιγμής είμαστε μόνο εμείς οι δημοκρατίες. Μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να ρωτήσουμε τον πρέσβη. Γιατί αρνείστε την άρση αποκλεισμού στην Γάζα? Δηλαδή πώς μπορεί να ζήσει μια περιοχή και να υπάρξει και ηρεμία αν δεν έχουν και ειρήνη, αν δεν υπάρχουν φάρμακα και είναι μια αποκλεισμένη περιοχή και οι κάτοικοι σε μια λωρίδα γης? Mr. Ambassador, one last question before you close. How come you're refusing to lift the blockade of Gaza? How can an area continue to live when it doesn't have any food or medicine? How come you refuse to lift the blockade of this area to also bring calm to all this area? Is Arab propaganda. Tell you the truth, there is no blockade of Gaza. You'd be surprised. There is a blockade of the sea because we don't want ships to come and bring missiles and weapons. But you know who provides all the food to Gaza? Israel. Every day we send in 1,000 trucks. You know who provides all the electricity to Gaza? Israel. You know who provides all the water? Israel. So all this talk is just propaganda. And we are those that provide everything and not anybody else. Their exports go through our port of Ashdod. Mm-hmm. So this is just their propaganda. I suggest that all our friends around the world, including in Greece, distinguish between propaganda and truth. Αυτό αποτελεί αραβική προπαγάνδα. Δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός της Γάζας. Μάλιστα θα εκπλαγείτε. Υπάρχει βεβαίως ένας αποκλεισμός θαλάσσιος, αλλά αυτό είναι για να μην εισέρχονται παράνομα όπλα στην περιοχή. Και ξέρετε, εμείς παρέχουμε όλη την τροφή που περνάει μέσα στη Γάζα. 1,000 φορτηγά περνάνε εκεί στην περιοχή κάθε μέρα. Παρέχουμε όλο τον ηλεκτρισμό, όλο το νερό. Επομένως, όλα αυτά είναι προπαγάνδα. Και μάλιστα οι εξαγωγές τους φεύγουν από το Ισραηλινό λιμάνι του Ασντότ και πηγαίνουν στο εξωτερικό. Επομένως, εγώ προτείνω σε όλους τους φίλους μας ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και στους φίλους μας στην Ελλάδα,
να το γνωρίζουν αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αναγκοσταρά, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Αριέλ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε δυνατότητα να φιλοξενήσουμε και την άλλη πλευρά για να ακούσουμε και την άλλη άποψη. Λοιπόν, εμείς στο σημείο αυτό θα πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και όταν επανέλθουμε θα δούμε όλα τα θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας, από τη ρύθμιση των δανείων, τι θα γίνει με τις τιμές που συνεχίζουν να ανεβαίνουν, αλλά και όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Στο Twitter και το Facebook τις ερωτήσεις δικές σας περιμένουμε. Σε λίγο και πάλι κοντά σας. Η ώρα είναι 4 λοιπόν και τώρα θα προσπαθήσουμε να δούμε τι γίνεται με το ΕΣΠΑ που είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και η κυβέρνηση σήμερα θα δώσει τη μάχη της. Τι θα γίνει με τα δάνεια της ρυθμίσης και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για το θέμα των τιμών, οι τιμές αντί να πέφτουν, ανεβαίνουν. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε κοντά μας τον κύριο Θανάση Σκορδά, Υφυπουργό Ανάπτυξης. Κύριε Σκορδά, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Και έχουμε εδώ και τον καλό συνάδελφο, τον Αχιλλέα Τόπα, ο οποίος παρακολουθεί το συγκεκριμένο Υπουργείο και όλες αυτές τις ρυθμίσεις, και τον κύριο Αντώνη Μακρύ, πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ. Θα ήθελα όμως, κύριε Σκορδά, να ξεκινήσουμε καταρχήν με εσάς. Είστε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα της σημερινής μάχης για το ΕΣΠΑ, δηλαδή θα πάρουμε όλα τα χρήματα αυτά στα οποία στοχεύουμε? Κοιτάξτε, η προσπάθεια γίνεται για το καλύτερο. Μια διαπραγμάτευση βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα δικά της προβλήματα υπέρβασης του κοινοτικού προϋπολογισμού. Ευελπιστούμε ότι και για τη νέα περίοδο 2014-2020 θα πάρουμε το μέγιστο που μπορούμε να πετύχουμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Τα 20 δις δηλαδή. Όχι, βέβαια είναι. Θέλω να ελπίζω όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσό μπορεί να επιτευχθεί. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή εγώ να μιλήσω για νούμερα. Δεν είμαι στις Βρυξέλλες, δεν έχω εικόνα των συζητήσεων σήμερα. Κατά συνέπεια, ας αρκεστώ μόνο στη διατύπωση του επιθυμητού. Κύριε Υφυπουργέ, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί μαζί με τους υπουργούς που τον συνοδεύουν σε αυτή την αποστολή. Και νομίζω αργά το βράδυ ή το πολύ αύριο θα έχουμε μια εικόνα του που καταλήγει αυτή η συζήτηση. Αχιλλέα. Ναι, κύριε Σκορδά, έτσι όπως είναι τα πράγματα, το ποσό νομίζω που κινδυνεύουμε να χάσουμε από το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 είναι της τάξης περίπου των 9 δισεκατομμυρίων. Που σίγουρα είναι ένα διόλευκα καταφρόνητο ποσό υπό τις παρούσες συνθήκες οικονομικές. Το θέμα είναι τι μπορούμε να πετύχουμε, κύριε Σκορδά. Δηλαδή, μπορούμε να. Αυτό που μπορούμε να εξοικονομήσουμε είναι ενδεχομένως επιπλέον 1 με 2 δισεκατομμύρια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Η εικόνα που έχετε εσείς ποια είναι? Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι δεν χάνουμε κάτι το οποίο δεν είχαμε. Ναι, βεβαίως. Δεν έχουμε ξεκινήσει από κάποια συμφωνία. Τα δεδομένα για το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών έχουν αλλάξει μετά την κρίση των τελευταίων ετών και συνεπώς το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών επαναρρυθμίζει τις προτεραιότητες για τις δαπάνες της επόμενης περίοδου. Σε αυτή την προσπάθεια νομίζω ότι γίνεται η μέγιστη δυνατή διαπραγμάτευση που μπορεί να γίνει από ελληνικής πλευράς και νομίζω ότι σε λίγες ώρες θα μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό νομίζω ότι μπορώ να σχολιάσω αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Το αποτέλεσμα, όπως είπατε και εσείς, θα το δούμε σε λίγες ώρες. Αυτό το οποίο είναι ζητούμενο είναι να υπάρξει απορρόφηση του ΕΣΠΑ, γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν τα πήγαμε καλά σε αυτό. Τι δράσεις σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου να υπάρξει απορρόφηση και άρα να τονωθεί η αγορά και να έχουμε την περιβόητη ανάπτυξη? Και επίσης να προσθέσω, κύριε Σκορδά, ποια είναι η εικόνα, διότι μέχρι και πριν από ένα μήνα είχαμε την εικόνα ότι ενώ έπρεπε να είχαμε απορροφήσει, ότι πρέπει να απορροφήσουμε τόσο 12-3,7 δισεκατομμύρια, η απορρόφηση ήταν στα 700 εκατομμύρια. Έχει βελτιωθεί αυτό? Ναι, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχει φτάσει πολύ κοντά στον ετήσιο στόχο, παρά την υστέρηση που υπήρχε στο αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου. Νομίζω ότι όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει από την πρώτη στιγμή αυτής της κυβέρνησης και μετά κατατείνουν στο να υπάρξει μια επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Γιατί αν θέλετε, αυτή τη στιγμή λεφτά αυτό δίνονται. Είναι και το οξυγόνο, το βασικό οξυγόνο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή λεφτά δίνονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ? Βεβαίως. Όλα προχωρούν κανονικά? Λοιπόν, κανονικά προχωρούν. Εγώ μπορώ να σας πω ότι έχουμε μόνο από τα προγράμματα της Γραμματείας Βιομηχανίας που έχω έτσι μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα,
έχουν ενισχυθεί το τελευταίο τετράμινο περισσότερες λοιπόν, από 370 και θα δούμε μέσα στο επόμενο 24ωρο τι αποτελέσματα θα έχουμε για το, από το ΕΣΠΑ και για το ΕΣΠΑ βεβαίως. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα, κύριε Σκορδά, ένα θέμα το οποίο συζητούμε από την ημέρα που βγήκαν οι ανακοινώσεις για τις ρυθμίσεις που σκοπεύεται για να πάρουν μια ανάσα τα νοικοκυριά. Υπάρχουν πάρα πολλοί που υποστηρίζουν ότι αυτές οι ρυθμίσεις δεν αρκούν σχετικά με τα δάνεια, για παράδειγμα, ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες κατηγορίες αδύναμες μέσα, οι οποίες δεν είναι. Κοιτάξτε, σίγουρα μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχουν ομάδες δανειοληπτών που δεν μπορούν να υπαχθούν. Για τους άνεργους, για παράδειγμα, τι έχετε κάνει? Οι άνεργοι μπορούν όλοι να μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία και μάλιστα με μηδενικές καταβολές για το διάστημα των 4 ετών. Οι άνεργοι, οι πολύτεκνοι, οι χρονίως πάσχοντες και οι ανάπηροι μπαίνουν στη ρύθμιση, ας το πω έτσι, δεν είναι σωστός ο όρος, αλλά ας πούμε μπαίνουν στη ρύθμιση χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Δεν παίρνει πλέον το επίδομα ανεργίας, έτσι, και πλέον δεν έχει κανένα εισόδημα και δεν μπορεί να βρει δουλειά, όχι. Πάλι μπορεί να μπει στη ρύθμιση? Αν υποθέσουμε ότι δεν μπορεί καθόλου να πληρώσει για ένα διάστημα, μπορεί να γίνει κάποιο πάγωμα. Κοιτάξτε, δεν μας ενδιαφέρει αν παίρνει επίδομα από τον ΟΑΕΔ ή όχι. Μας ενδιαφέρει αν έχει κάρτα ανεργίας. Συνεπώς, αν είναι άνεργος, αλλά έχει εξαντλήσει το χρονικό διάστημα μέσα από το οποίο γινόταν καταβολή του επιδόματος ανεργίας, αυτό δεν του στερεί το δικαίωμα να υπαχθεί στη ρύθμιση. Θεωρώ δηλαδή ότι για τους ανέργους δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Από εκεί και μετά, αυτό το οποίο υπάρχει είναι για τα εισοδήματα που έχουν υποστεί μείωση μεγαλύτερη του 35% και έχουν ένα εισόδημα μικρότερο των 25.000 ευρώ, είναι οι έχοντες τη δυνατότητα υπαγωγής σε αυτή τη ρύθμιση. Πότε αυτά, κύριε Σκορδά, θα έχουν και την επίσημη σφραγίδα, δηλαδή να αρχίσουν? Δηλαδή, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, το καίει από την Τρόικα? Ναι, κοιτάξτε, εμείς βάλαμε αυτή τη συμφωνία σε διαβούλευση από τη Δευτέρα το βράδυ. Θα μείνει μέχρι και το τέλος της επόμενης εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση, ώστε οποιαδήποτε παρατήρηση, ιδέα ή πρόταση να αξιολογηθεί. Εν συνεχεία θα πάρει την τελική μορφή σχεδίου νόμου, θα υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τρόικα, και εφόσον εκεί δεν έχουμε άλλου είδους ζητήματα, θα προχωρήσουμε στην τελική φάση της ψήφισης σχετικών διατάξεων. Υπολογίζω ότι στην καλύτερη περίπτωση αυτό θα γίνει λίγο πριν το τέλος του έτους. Διαφορετικά θα πάμε αμέσως μετά το άνοιγμα της Βουλής με το νέο έτος. Αχιλέα. Υπουργέ, δύο ζητήματα. Θέλω μόνο να πω κάτι. Ναι, ναι. Δεν πανηγυρίζουμε, αν θέλετε, για αυτή την πρωτοβουλία. Δεν ισχυριζόμαστε ότι βρήκαμε μια μαγική συνταγή όπου οριζόντια λύνουμε το πρόβλημα των δανειοληπτών. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που έχουν μπλέξει με τα δάνεια και την εξυπηρέτησή τους και ταλαιπωρούνται. Αλλά είναι το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Και σίγουρα είναι μια καλύτερη πρωτοβουλία από αυτή που έχει γίνει τους τελευταίους 2 μήνες στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Αν κάποιος συνεργάτης σας ανατρέξει να δει τα στοιχεία της ρύθμισης που έγινε στην Ισπανία και την Πορτογαλία, θα δείτε ότι είμαστε σε πολύ πολύ καλύτερο επίπεδο. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, ρωτήσω το εξής που είναι μείζονα σημασίας, γιατί το ανέφερε, επειδή ανέφερε και τι γίνεται και στην Ισπανία ο κύριος Υφυπουργός. Τι προτίθεστε να κάνετε με τους πληστηριασμούς, οι οποίοι είναι παγωμένοι μέχρι τα τέλη του 2013, αν δεν απατώμε? Θα επεκταθεί αυτή η χρονική περίοδος αφενός και αφετέρου? Και αφετέρου, να κάνω και το δεύτερο ερώτημα και μου απαντάτε όλα μαζί. Οι συνεπείς δανειολήπτες, τι μπορούν να προσμένουν ως ευνοϊκές ρυθμίσεις, κύριε Σκορδά? Θα σας πω. Καταρχήν, στην αναστολή των πληστηριασμών των ακινήτων έχουμε πει ότι θα δοθεί παράταση μέχρι το τέλος του 2013. Άρα για έναν ακόμη χρόνο η αναστολή των πληστηριασμών θα είναι σε ισχύ. Το δεύτερο... Μετά από αυτό, Υπουργέ, υπάρχει κάτι ως σκέψη από εσάς, από την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, αυτό θα το δούμε μέσα στη διάρκεια του 2013 και ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η όλη οικονομική πορεία. Νομίζω ότι μέχρι τώρα σε αυτό το θέμα η πολιτεία από το 2008 που ξεκίνησε η αναστολή των πληστηριασμών μέχρι σήμερα
Έχει αντιμετωπίσει το θέμα με πολύ μεγάλη κοινωνική ευαισθησία και αν μη τι άλλο δεν νομίζω ότι έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιον. Είναι πολλά, είναι πολλά τα θέματα και πολλά τα ερωτήματα για να προλάβουμε, κύριε Σκορδά, και αν έχετε ολοκληρώσει, να πάμε και λίγο στο θέμα των τιμών. Ναι. Αντί να πέφτουν, έχουμε ξανακάνει μια κουβή μαζί πριν κανένα δίμηνο. Βλέπουμε ότι οι τιμές σε πολλές περιπτώσεις ή μένουν σταθερές ή έχουμε άνοδο των τιμών. Έχετε κάποια ελπίδα ότι θα γίνει Κοιτάξτε, έχω πει κάτι αυτούς τους έξι μήνες. Ναι, βεβαίως, θα μου δώσετε λίγο χρόνο όμως, γιατί έχω πει και άλλη φορά ότι είναι άλλο πράγμα να συζητάμε εάν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα μας και σας λέω προκαταβολικά ότι πρόβλημα ακρίβειας προφανώς και υπάρχει όταν έχουμε πτώση των εισοδημάτων κατά 30% ή όταν έχουμε 1.300.000 ανέργους, αλλά είναι άλλο πράγμα το αν ανεβαίνουν οι τιμές. Και εδώ θα σας πω ότι οι τιμές δεν ανεβαίνουν. Με εξαίρεση ίσως συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα προϊόντα, κυρίως στην κατηγορία των γεωργικών προϊόντων, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Και να το πω με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Κύριε Σκορδά, έχουμε δει ότι ανεβαίνουν οι τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα και το διαπιστώνουμε και ως καταναλωτές και μόνοι μας. Σίγουρα δεν πέφτουν πάντως. Όταν πέφτουν μισθοί, συντάξεις, μειώνονται κοινωνικά επιδόματα. Είδαμε και τα στοιχεία της ύφεσης σήμερα. Ακούστε με, πληρώνεται ακριβότερα ενίκια, πληρώνεται ακριβότερα δίδακτρα, πληρώνεται ακριβότερα ρούχα και παπούτσια, πληρώνεται ακριβότερα. Άρα θέλετε να μου πείτε ότι εσείς είστε ευχαριστημένος από το επίπεδο πάντως, των τιμών, για να καταλάβω. Κύριε Σκορδά και Εύα, έρευνα, Υπουργέ, έρευνα της Εθνικής... Μισό λεπτό, κύριε Τόπα, μισό λεπτό. Αν δεν ολοκληρώσω τη σκέψη μου, θα μείνει ότι ο Υπουργός λέει ότι πέφτουν οι τιμές. Δεν είπα αυτό. Λέω ότι υπάρχει θέμα ακρίβειας και υπάρχει και θέμα τιμών σε γεωργικά προϊόντα. Δεν υπάρχει όμως αυτό που προσπαθούν πολλές φορές κάποιος να πει, γενικευμένη τάση ανόδου των τιμών. Εδώ έχει καταρρεύσει η ζήτηση. Δεν υπάρχει ζήτηση. Πάντως, κύριε Υπουργέ, αύξηση των είναι τιμών. Σαφές αυτό το οποίο λέτε. Κύριε Υπουργέ, είναι σαφές αυτό το οποίο λέτε. Μόνο μία σημείωση. Από ό,τι αναφέρατε, μόνο το ενίκιο αφορά τους περισσότερους. Οι περισσότεροι ούτε δίδακτρα χρειάζεται να πληρώσουν, δεν το διανοούνται. Τα παιδιά στα φροντιστήρια, ούτε... δεν ντυνόμαστε, δεν φοράμε παπούτσια, δεν αγοράζουμε ηλεκτρικές συσκευές. Έχει, σύμφωνα με έρευνες, έχουν πέσει οι καταναλωτικές διαθέσεις και συνήθειες των Ελλήνων σε ένα αδιανόητο ποσοστό. Επίσης υπάρχουν συγκεκριμένα ευρήματα, έρευνα της Εθνικής Νομοσπονδίας των Εμπόρων, της ΕΣΕΕ δηλαδή, δείχνει ότι από τα περίπου 500 είδη πρώτης ανάγκης έχουν ανέβει οι τιμές στην τριετία της κρίσης, από το 9 έως το 12, σε περισσότερα από 350, κύριε Υφυπουργέ. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ έχετε στο στούντιο, αν κατάλαβα καλά, τον κύριο Μακρύ, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικών, θα σας πει εάν έχω δίκιο ή όχι. Εγώ σας λέω ότι το πρόβλημα εστιάζεται σε συγκεκριμένα προϊόντα. Το καταλαβαίνω ότι επειδή είναι τρόφιμα αφορά όλους μας, αλλά πάρτε μία σειρά, αν θέλετε, πάρτε μόνοι σας ό,τι τιμοληψίες μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμες στις υπηρεσίες τα προηγούμενα χρόνια. Είναι τα απορρυπαντικά, για παράδειγμα, ακριβότερα σήμερα από ό,τι ήταν πριν 3 χρόνια. Μάλιστα. Εγώ θέλω, επειδή αναφέρθηκε το όνομά μου, και να βοηθήσω. Ναι, ναι. Εγώ δεν νομίζω ότι ζυγώνω προς την έρευνα της ΕΣΕΕ, περισσότερο προς αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός, για να σας πω ένα στοιχείο το οποίο θα σας κρίνει και το αποτέλεσμα. Ωραία, να το κρατήσουμε λίγο το στοιχείο. Βοηθήστε με απλά για τη διαχείριση της κουβέντας. Να ζυγώσουμε εμείς σε λίγο προς την πλευρά της πραγματικής οικονομίας. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σκορδά, με το καταληκτικό σας σχόλιο. Σας ακούμε. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν ισχυρίζομαι ότι η Ελλάδα είναι παράδεισος φτήνιας. Αλλά λέω ότι δεν ανεβαίνουν οι τιμές. Είναι το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή πρόβλημα εισοδημάτων και ζήτησης. Δεν είναι πρόβλημα υψηλών τιμών στα προϊόντα. Έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις με την αλλαγή της αγορανομικής νομοθεσίας και την εποπτεία της αγοράς και νομίζω ότι αυτό πολύ σύντομα κατανοητό. Θα το δείτε με την κατάταξη για να που θα έχει η χώρα στα θέματα της ακρίβειας. Ελπίζουμε, κύριε Σκορδά, την επόμενη φορά που θα τα πούμε να υπάρχουν και τα αποτελέσματα χειροπιαστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εάν η συνάντησή μας γίνει μετά το τέλος του έτους, είμαι βέβαιος ότι θα έχετε τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής
Στατιστικής Αρχής και θα το συζητήσουμε. Εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Σκορδά. Σε λίγο θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, καλά, κύριε Μακρύ. Για να βρούμε και εκπροσώπους των κτηνοτροφικών προϊόντων, τέλος πάντων, όπου αυτά στην ουσία έχουν μια σταθερότητα, αλλά και τους εκπροσώπους των λαχανεμπόρων, να το πούμε έτσι, τα οποία παρουσιάζουν αύξηση. Εσείς λέτε ότι συμφωνείτε, ότι διαφωνείτε, τέλος πάντων, με τα στοιχεία της ΕΣΕΕ. Ότι, ναι, δεν, ότι πιστεύετε κι εσείς δηλαδή ότι είναι καλά τα πράγματα. Δεν είπα ότι είναι καλά, ότι γίνονται καλύτερα μέρα με τη μέρα, και αυτό λέω. Εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή μετρώνται με κάποια στοιχεία, κυρίως της Στατιστικής Υπηρεσίας, ξέρετε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουν όλα αυτά τα στοιχεία είναι ότι δεν μπορούν να μετρήσουν τις προσφορές. Δηλαδή, αν βάλεις το 2-1 δώρο, δεν μετράται αυτό. Mm-hmm. Μπαίνει η αρχική τιμή και αυτή καταμετράται. Άρα θέλω να πω ότι τα στοιχεία πρέπει να τα βλέπουμε με κριτική άποψη και όχι αυτό καθ' αυτό το στοιχείο. Να τα βλέπουμε σε σχέση με ο πληθωρισμός πέφτει, αυτό πάει στα ταμεία, δεν γίνεται να μην πάει στα ταμεία. Υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως είπατε, τα αγροτοκτηνοτροφικά ή κυρίως τα του κήπου τα προϊόντα, τα οποία ανεβαίνουν και έχουν μια εποχικότητα κυκλική. Η μαναβική που λέει και η Εύα, και αυτά τα προϊόντα είναι αυτά τα οποία καίνε αυτή τη στιγμή τον Έλληνα. Πολλοί δεν έχουν λεφτά, έχετε, δεν πάνε τα παιδιά τους στα φροντιστήρια. Να σας απαντήσω λίγο. Παπούτσια δεν παίρνουν, ρούχα δεν παίρνουν. Να το διατυπώσουμε και λίγο, συγγνώμη Κωνσταντίνε, και λίγο διαφορετικά. Ούτε καλοριφέρ δεν ανάβουν. Η πτώση των τιμών συνάδει με τη μείωση των εισοδημάτων? Καμία σχέση. Έχουμε πέσει στην παγίδα. Συγγνώμη, υπάρχει πτώση των τιμών? Εννοείται ότι υπάρχει πτώση των τιμών. Αυτό που υποστηρίζει ο κύριος Μακρύς. Ακούστε. Στα είδη τα βασικά, κύριε Μακρύ, δηλαδή στα τρόφιμα, στο σούπερ μάρκετ, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Να τα χωρίσουμε. Έχουν φτηνίνει τα μπλουζάκια. Έχουν φτηνίνει τα. Αφήστε τα διαρκεία. Μπλουζάκια δεν αγοράζει. Αλλά ποιο θα πάρει μπλουζάκια? Δηλαδή. Να τα χωρίσουμε λίγο, γιατί τα βάζοντα όλα μέσα δεν βρίσκουμε άκρη. Κάτι ρωτήσατε και θα το βάλουμε σε μια σωστή άποψη. Όσα αφορούν αυτά που λέμε τα αγροτικά προϊόντα, εδώ είδατε ότι στο μεσοπρόθεσμο ψηφίστηκε κάτι το οποίο δεν θα εφαρμοστεί άμεσα, αλλά υπόθηκε ότι θα εφαρμοστεί το 2014. Θα φορολογηθούν οι αγρότες. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Διότι πάντα υπήρχε το παιχνίδι μεταξύ του αγρότη και του μεσάζοντα, που ο αγρότης δεν φορολογείται, και ο μεσάζοντας τον έβαζε και έκοβε τιμολόγιο μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα να τρώμε όλοι πολύ ψηλά όλα αυτά τα προϊόντα. Αυτό δημιούργησε την ανάγκη να φορολογηθούν οι αγρότες για να σταματήσει αυτό το παιχνίδι. Άρα εδώ, που το παιχνίδι δεν είναι καθαρά του αγρότη, απλώς συμμετέχει ο αγρότης αλλά το αποτέλεσμα στις τιμές, είναι ένα πράγμα που εξογκώνει τις τιμές χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πάμε στα υπόλοιπα. Το έχουμε δει και σε παλαιότερη εκπομπή μας και δεν θυμάμαι ποιος ήταν που μας έλεγε ότι δεν υπάρχουν μεσάζοντες. Κάτι τέτοιο, κάτι εξωπραγματικά πράγματα. Πάντως, για να μην χάσουμε, κύριε Μακρύ, και τη λογική μας, είναι σίγουρο ότι είναι απαραίτητη η πτώση των τιμών. Για να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη τώρα, να βρούμε τον κύριο Στέλιο Βογιατζή, πρόεδρο της Ένωσης Κτηνοτρόφων του Νομού Θεσσαλονίκης. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Για να μας πει και αυτό τι γίνεται τελικά με τις τιμές, αλλά και τον κύριο Γιάννη Χαραλαμπίδη, πρόεδρο του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχανοαγοράς Θεσσαλονίκης. Σε μισό λεπτό, λοιπόν, μου λένε, κύριε Μακρύ, ότι θα πάμε εκεί. Όταν είδαμε τα στοιχεία σήμερα της Ελστάτ που δείχνουν ότι η αποταμίευση είναι στο μείον 8,5%, η καταναλωτική μας δυνατότητα έχει πέσει στα τάρταρα. Το βλέπουμε εμείς στα ταμεία. Ό,τι συμβαίνει καθημερινά, αυτό είναι το καρδιογράφημα που βλέπουμε εμείς στα ταμεία μας. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε, ότι έχουμε πέσει στην παγίδα, όπως λέμε, για το έλλειμμα και το ΑΕΠ. Όσο κατεβαίνει το ΑΕΠ, το έλλειμμα μεγαλώνει, παρότι αριθμητικά είναι μικρότερο. Το ίδιο είναι με τις τιμές. Όταν πέφτει το εισόδημά σου, αυτό που είχε, ας πούμε, και ένα ευρώ, όταν το εισόδημά σου πέφτει κάτω από το ένα ευρώ, είναι πάρα πολύ ακριβό. Είχε. Δηλαδή, τελικά η εικόνα που φαίνεται είναι πολύ σωστή έτσι όπως την περιγράφετε, αλλά η ουσία είναι ότι κατεβαίνει. Εγώ θα πω και ένα δεύτερο. Υπάρχει κανείς έμπορος στον κόσμο που να μην θέλει να έχει το φθηνότερο προϊόν τη μεγαλύτερη ποσότητα για να το πληρώνει κάποτε? Κανείς. Άρα αυτό σημαίνει ότι η αγορά έχει μια δυναμική που κάθε μέρα. Με το πρόβλημα των πολιτών, οι έμποροι προσπαθούν να βρουν καλύτερες τιμές και αυτό είναι σε μια δυναμική ισορροπία. Αλλά ξέρετε τι απαντάνε από το εξωτερικό? Τα περισσότερα προϊόντα είναι του εξωτερικού. Εισαγωγής, δηλαδή συνεργάτες μας. Σου απαντάνε μετρητής προδιακανονισμό και θα σου κάνω από 0,5% έως 1%. Όταν το σύνολο των τιμών στην Ελλάδα ήταν ψηλά, θέλει πολύ χρόνο προσαρμογής για να κατέβει. Αυτά που μας λέτε είναι κατανοητά ίσως για κάποιους, αλλά για κάποιους άλλους που προσπαθούν να επιβιώσουν χιλιά τόπα καθημερινά, αυτά ακούγονται σαν μια επιστημονική ανάλυση και σου λέει κάνε κάτι προκειμένου πλέον να μπορώ και να ζήσω. Για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Να συμφωνήσουμε εν μέρη με τον κύριο Μακρύ, αλλά η αλήθεια είναι η εξής, ότι αν δεν υπήρχε πρόβλημα στην αγορά αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεκίναγε από τον επόμενο μήνα το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεργασία με τον ΟΟΣΑ σε 4 τομείς για τη λειτουργία του ανταγωνισμού. Τρόφιμα, οικοδομικά υλικά. Οι άλλοι 2 τομείς είναι
τρόφιμα, οικοδομικά υλικά, μου διαφεύγουν οι άλλοι δύο. Τουρισμός και μεταποίηση, ακριβώς, λιανικό εμπόριο. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι έστω και μικρό, υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Μα υπάρχει. Το πρώτο που αντιμετωπίζουμε, η πρώτη που αντιμετωπίζουμε δεν είμαστε εμείς. Κύριε Μακρύ, 5% των επιχειρήσεων για να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Του τζίρου στο 81% των επιχειρήσεων, να το βλέπουμε. Για να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη να δούμε τι μας λένε οι κτηνοτρόφοι και οι λαχανέμποροι. Ο κύριος Βογιατζής και ο κύριος Χαραλαμπίδης. Καθυστερήσαμε λίγο να σας βρούμε, οπότε να σας ακούσουμε κατευθείαν. Καλό σας απόγευμα. Πολύ καλησπέρα σας. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Βογιατζή. Έχουν πέσει οι τιμές, ναι, τι λέτε εσείς? Τελικά, οι στο ράφι. Στους παραγωγούς έχουν πέσει, ναι. Στο ράφι. Στο ράφι, στο ράφι. Δεν είμαι πλέον κατάλληλος. Στο ράφι μας ενδιαφέρει. Δεν είμαι πλέον κατάλληλος να απαντήσω, αλλά σαν παραγωγός μπορώ να πω ότι είναι σταθερές οι τιμές. Αλλά έχουν πέσει οι τιμές των παραγωγών. Στους παραγωγούς. Δηλαδή, ο κύριος Χαραλαμπίδης. Απολαμβάναμε εμείς στο παρελθόν. Καλησπέρα, κύριε Αντωνοπούλου, κύριε Μπογδάνο. Χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Αυτό που έχω να σας πω εγώ, ότι η Λαχαναγορά η ΚΑΘΑΕ είναι ένας κρατικός φορέας και εκδίδει καθημερινά δελτία τιμών. Υπάρχουν δελτία τιμών σημερινά, χθεσινά, υπάρχουν, ναι, και αντίστοιχα περσινά. Αν κάνουμε μία σύγκριση, είναι έγγραφα τα οποία τα έχω στα χέρια μου και είναι επίσημα έγγραφα. Οι τιμές είναι αρκετά χαμηλότερες από πέρσι, έως πολύ χαμηλότερες. Στη Μαναβική, κύριε Χαραλαμπίδη. Όσον αφορά τα αποκυπηφτικά τα οποία... Να το πούμε έτσι απλά. Γιατί πριν τρεις μήνες, εδώ και με τον Νίκο τον Υποφάντη, παρουσιάσαμε την έρευνα όπου ήμασταν οι πιο ακριβείς στα λαχανικά. Εκτός αν από το πιο ακριβή, πέσαμε λίγο. Εγώ μιλάω, κάνω σύγκριση περσινές τιμές με φετινές, και όχι λόγια δικά μου, σας μιλάω για ένα έγγραφο επίσημο του κράτους που οι τιμές είναι πολύ πιο κάτω φέτος. Αν θέλετε να πάμε τώρα να συγκρίνουμε τη χώρα μας με άλλες χώρες, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Όχι, κύριε Χαραλαμπίδη, θέλουμε να συγκρίνουμε αν μπορεί ο μέσος Έλληνας με ένα εισόδημα των 586 ευρώ, που είναι ο βασικός μισθός. Θέλουμε να συγκρίνουμε. Οι τιμές, ακούστε με λίγο, οι τιμές έχουν πέσει. Έχουν πέσει όμως γιατί έχουν συμπιεστεί οι τιμές του παραγωγού. Όχι ότι έχει συμπιεστεί η αγορά. Βγάζει περισσότερο μεσάζοντα. Πέρσι ο παραγωγός, αν πιάσουμε ένα προϊόν, το γάλα, απολάμβανε 45 λεπτά στο αγελαδινό, φέτος απολαμβάνει 40. Βγάζει περισσότερο μεσάζοντας. Μάλιστα. Είμαι σίγουρη τώρα ότι αν ανοίξω το Twitter και το Facebook, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, ότι ο κόσμος θα αντιδρά ιδιαίτερα σε αυτά που συζητάμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αχιλέα Τόπα, σε ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ για τη βοήθεια στην κουβέντα. Κύριε Μακρύ, σας ευχαριστούμε και εσάς. Είναι ένα θέμα που πάντα μας ενδιαφέρει και ένα θέμα που το παρακολουθούμε με σύστημα και συνέπεια. Για πάμε να δούμε λίγο τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, το διαγωνισμό μας και τι δίνουμε δώρο αυτήν την εβδομάδα από τον Όμιλο Φράγκου. Είναι ένα ενεργειακό γαλλικό μαντεμένιο αερό θερμοτζάκι. Περιλαμβάνει 4 μέτρα καμινάδα, τη βάση, την τοποθέτηση, τη μονώση και τη διακόσμηση από γυψοσανίδα. Η δική του αξία είναι στις 3.230 ευρώ έκαστο, με πόρτα που παρέχει ασφάλεια. Κάνετε οικονομία, θερμαίνεστε καλύτερα. Ξεχνάμε το πετρέλαιο, 80% λιγότερα ξύλα σε σχέση με το παραδοσιακό τζάκι, γιατί συμφέρει τέλος πάντων. Από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Φράγκος. Live και όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 19.000. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε και σε λίγο με τη βοήθεια του Γιώργου Κεραμιτζόγλου θα δούμε οικονομικότερους τρόπους θέρμανσης στο πλαίσιο της καμπάνιας μας. Ξέρετε εσείς, στέλνετε στο site μας τις ερωτήσεις σας και εμείς σας δίνουμε με τη βοήθεια του Γιώργου πάντα τις απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Λοιπόν, για να δούμε όμως πρώτα το δώρο μας που σχετίζεται με την θέρμανση. Ένα εξαιρετικό δώρο είναι από τον Όμιλο Φράγκου. Θα τρέχει όλη την εβδομάδα ο διαγωνισμός, Παρασκευή τελειώνει. Live και ονόματα επώνυμο και αποστολή στο 19.000. Είναι ένα γαλλικό μαντεμένιο αερόθερμο τζάκι. Η συνολική του αξία είναι στις 3.230 ευρώ και εσείς δεν έχετε παρά να στέλνετε το μήνυμά σας. Live και ονόματα επώνυμο και αποστολή στο 19.000. Λοιπόν, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, εσένα, καλό σου απόγευμα. Τι έχεις να μας προτείνεις σήμερα? Καλησπέρα και από εμάς. Βρισκόμαστε λοιπόν στα καταστήματα της Media Mark εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού, σε ένα κεντρικό κατάστημα, στο χώρο ακριβώς όπου είναι και τα θερματικά σώματα. Και είμαστε δίπλα σε θερμοπομπούς, κονβέκτορες δηλαδή, και σε μικρούς θερμοπομπούς Μίκα. Να μας εξηγήσει, είμαστε κοντά μαζί με την κυρία Μαρία Καράπαπα, που είναι προϊσταμένη στο τμήμα εδώ των μικροσκευών. Mm-hmm. Αυτοί οι θερμοπομποί πώς λειτουργούν? Η θερμοπομπή Μίκα είναι από ένα γόγιμο ρηκτό υλικό, το οποίο εκπέμπει θερμότητα άμεσα στο χώρο.
και κάνει οικονομία ρεύματος χωρίς να ξηρώνει την ατμόσφαιρα. Ρωτούν πάρα πολύ σε ερωτήσεις μας στην εκστρατεία αυτή πόσο ρεύμα ξοδεύουν αυτές οι συσκευές. Μηνιαίως ένας θερμοπομπός 1500 Watt, το κόστος είναι 22 ευρώ το μήνα, ανά 8 ώρο την ημέρα μέτρηση. Και συνήθως σε τι τιμές κυμαίνονται αυτές οι συσκευές? Ξεκινάνε από 89 ευρώ περίπου και φτάνουν έως και 139. Είναι οι κλασικοί κονβέκτορες οι θερμοπομποί. Πώς θερμαίνουν το χώρο αυτές οι συσκευές? Οι κλασικοί κονβέκτορες είναι για συμπληρωματική θέρμανση. Θερμαίνουν το χώρο με αέρα και είναι για λιγότερα τετραγωνικά. Μάλιστα. Και συνήθως τι ρωτούν εδώ οι πελάτες που είναι εδώ στο κατάστημα? Τους ενδιαφέρει η οικονομία ρεύματος. Οικονομία ρεύματος, πάνω απ' όλα. Όμως μπορούν αυτές οι συσκευές να γίνουν η βασική θέρμανση, η κεντρική θέρμανση σε ένα ολόκληρο σπίτι? Όταν μιλάμε για τα θερμοπομπούς μήκα, βεβαίως μπορούν να γίνουν. Άνετα. Τα υπόλοιπα? Ο κονβέκτορας είναι για μικρούς χώρους, συμπληρωματική σε πνοδωμάτια. Πόσα τετραγωνικά δηλαδή μπορούμε να ζεστάνουμε με μια τέτοια συσκευή? Τα τετραγωνικά μπορεί να ζεστάνει ένας κονβέκτορας 1500 Watt, είναι περίπου 26 τετραγωνικά και αντίστοιχα 2000 Watt στα 36 τετραγωνικά. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα στο κατάστημα της Media Mark. Συνεχίζουμε αυτή την εκστρατεία. Μπορείτε να στέλνετε και ερωτήσεις στο www.sky.gr, αλλά επίσης και στον αυτόματο τηλεφωνητή 210-38-00-095. Να απαντούμε και σε ερωτήσεις μαζί με τη βοήθεια των καθηγητών αλλά και εδώ των ανθρώπων από τα Media Mark. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο και Ραμιτζόγλου, και εσένα και την καλεσμένη μας. Λοιπόν, εμείς τώρα είναι Πέμπτη και είναι ώρα για κινηματογράφο. Για πάμε. Πέμπτη σήμερα λοιπόν και νέες ολοκένουργιες ταινίες θα προσπαθήσουν έστω και για δύο ωρίτσες να μας ταξιδέψουν. Ξεκινάμε με τη νέα ταινία του Tim Burton, Frankenweenie. Ίσως η καλύτερη ταινία αυτής της εβδομάδας, ασπρόμαυρη συγκινητική ιστορία για ένα αγόρι και το σκύλο του, εμπνευσμένο από το κλασικό αριστούργημα Frankenstein. Ο μικρός Βίκτορ λοιπόν χάνει αναπάντεχα τον αγαπημένο του σκύλο Σπίθα και επιστρατεύει την επιστήμη για να τον επαναφέρει στη ζωή, κάτι που θα τον βάλει σε πολλές περιπέτειες. Φόρος τιμής στο κλασικό σινεμά τρόμου σε μια ταινία 3D. Our lives are not our own. We are bound to others, past and present. And by each crime and every kindness, we birth our future. Συνεχίζουμε με το Feed Cloud Atlas, από το οποίο είδαμε και το απόσπασμα προηγουμένως. Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας με τους Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant και Susan Sarandon να υποδίονται πολλαπλούς ρόλους σε μια αλληλουχία διακεκομένων ιστοριών. 6 διαφορετικές ιστορίες στο χώρο και στο χρόνο, σε ένα φιλμ διασκεδαστικό και συμπαγές. Μια επική ιστορία για την ανθρωπότητα, όπου οι πράξεις και οι συνέπειες στις ζωές μας έχουν αντίκτυπο στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Και κλείνουμε με την ταινία «Ποτέ δεν είναι αργά», με τη Meryl Streep και τον Tommy Lee Jones στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Απολαυστική κομεντή για την αναπάντεχη απόφαση μιας εξιντάρας να αναθερμάνει τη σεξουαλική της ζωή ύστερα από 30 χρόνια γάμου. Θα πρέπει να αποβάλει όλες τις αναστολές και να πείσει το σύζυγό της να ανάψουν ξανά μαζί τη σπίθα που κάποτε τους έφερε κοντά. Magic back. Join the club, honey. Who in here is not having sex? It's not too late for anyone who truly wants it and is willing to try. I wonder if he talks to his wife like that. Mildred, I find it very interesting that you are naked. But you gotta keep your head up. We're doing so well, we might be able to get out of here early. Okay, what? Next step. What is it? Write a poem, hold hands in public, sing a serenade. It's sex. We should just get our things and go. Αυτές ήταν οι ταινίες της εβδομάδας. Ό,τι και αν επιλέξετε, να περάσετε καλά. Συνεχίζουμε εμείς με τα πολιτιστικά μας και με τις προτάσεις μας για αυτό το τριήμερο και θα πάμε τώρα σε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη, 55 χρόνια από το θάνατό του, και καλωσορίζουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο την Αγγελική Σάντορα, συγγραφέα, και τον Μενέλαο Τζαβέλα, σκηνοθέτη. Καλησπέρα. Τι καλά μας ετοιμάζετε?
Με αφορμή το θάνατο του Νίκου Ζατζάκη, ετοιμάζουμε αύριο μία παράσταση για τα 55 χρόνια του θάνατό του στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, όπου θα παρουσιάσουμε αποσπάσματα από την ασκητική. Ως ένα θεατρικό δρόμενο, εγώ είμαι και ηθοποιός εκτός από συγγραφές, εγώ θα το παρουσιάσω. Και θα έχει επίσης και τραγούδια με στίχους μελοποιημένους του Νίκου Καζαντζάκη, όπως και κριτικούς χορούς. Θα είναι ένα συνολικό αφιέρωμα. Γιατί ασκητική και όχι αναφορά ή οποιοδήποτε άλλο έργο του? Κοιτάξτε, ο Νίκος Καζαντζάκης κατακρίθηκε για όλα του τα έργα και για την ασκητική από την Εκκλησία. Είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, όμως θεωρούμε ότι στις δύσκολες εποχές που περνάμε η ασκητική εμπεριέχει όλο το απόσταγμα της φιλοσοφίας του. Είναι ένα καθαρά φιλοσοφικό έργο. Είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι μυθιστόρημα, που σε βάζει κάτω και απλά σου λέει μερικά πράγματα τα οποία ο Καζαντζάκης πιστεύει ότι ισχύουν. Ποιο είναι το κομμάτι το οποίο εσάς σας έχει μείνει περισσότερο? Αυτό νομίζω που έχει, είναι η πεμπτουσία της φιλοσοφίας του, είναι η ανατροπή που έκανε ως προς το κομμάτι της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό που υποστηρίζει στην ασκητική είναι ότι δεν θα σώσει ο Θεός εμάς, αλλά εμείς θα σώσουμε τον Θεό με τις πράξεις μας και με τη δημιουργία μας και με τον πολιτισμό μας. Πόσο επίκαιρο αισθάνεστε να απευθυνθώ στο σκηνοθέτη ότι είναι το έργο αυτό, η ασκητική? Εγώ πιστεύω ότι αναγράφτηκε εχθές. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Στις δύσκολες εποχές που ζούμε όλοι μας, αναζητούμε το Θεό. Καλό είναι όμως και εμείς οι ίδιοι να ψάξουμε μέσα μας, να δούμε ότι είμαστε και οι ίδιοι μικροί θεοί, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε να μας ακούσει ο Θεός. Γιατί ο Καζαντζάκης μίλησε στους ανθρώπους, τον άκουσε ο Θεός, ιστορία, τον έκανα θάνατο. Και εσύ Αθηνά και Χειρακίνη, αυτό υποστηρίζει, σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες. Θα μας πείτε και το πού? Ναι, είναι στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Πότε θα κρατήσει καιρό, θα είναι αυτό? Είναι αύριο η πρώτη μέρα στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Θα ξεκινήσουμε μετά μία περιοδία στην Κρήτη. Έχουμε μιλήσει και για το εξωτερικό, αλλά αύριο την παρουσιάζουμε στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά, 8.30 ώρα. Υπό την αιγίδα του ομίλου UNESCO Πειραιός και Νήσων. Και να το αναφέρουμε αυτό, ότι ο αφανής ήρωας όλου του εγχειρήματος είναι ο κύριος Μαρονίτης, που είναι ο πρόεδρος του ομίλου, ο οποίος μας έχει αγκαλιάσει και μας έχει υποστηρίξει εγκάρδια. Θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι ετοιμάζουμε το πρώτο φεστιβάλ θεάτρου UNESCO υπό την αιγίδα του UNESCO Πειραιά, που συμμετέχουν οι παράστασεις Αγγελικής Άντορα Φοβίες, σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κωνσταντόπουλου. Σας έφερα και το έργο. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε να φιλοξενούμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Ναι. Για την παράσταση Βρώμικα Κόλπα του Γιώργου. Μας ευνηδιάζετε βέβαια, για πείτε μου πόσες, λίγο στα γρήγορα. Τέσσερις διπλές στο στούντιο Κυψέλης, για την παράσταση Βρώμικα Κόλπα του Γιώργου Λιβανού. Τέσσερις διπλές προσκλήσεις λοιπόν στο Facebook. Οι τέσσερις πρώτοι, οι πιο γρήγοροι τώρα στο Live Sky που θα γράψετε θεατρική παράσταση, και εμείς θα επικοινωνήσουμε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Και για τις φοβίες επίσης. Σας ευχαριστούμε. Άρα πόσο στο σύνολο? Τέσσερις για κάθε παράσταση. Δευτέρα και Τρίτη για τις φοβίες και και τα Βρώμικα Κόλπα του Γιώργου Λιβανού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ξαναθυμηθούμε το διαγωνισμό μας που τρέχει όλη αυτή την εβδομάδα από τον Όμιλο Φράγκου, ένα ενεργειακό γαλλικό μαντεμένιο τζάκι, και εσείς δεν έχετε παρά να πάρετε το κινητό σας, να γράψετε live και όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 19.000. Η συνολική αξία του δώρου είναι στις 3.230 ευρώ. Τη Δευτέρα θα ανακοινώσουμε τα αποκλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή τον νικητή. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι στο πλαίσιο της μεγάλης παραγωγής του Sky, οι Έλληνες του Πνεύματος και της Τέχνης, η οποία ξεκινάει τον επόμενο μήνα, να σας πούμε ότι αφιέρωμα, ένα σπουδαίο αφιέρωμα στον εξίσου σπουδαίο Νίκο Καζαντζάκη, θα παρουσιάσει τηλεόραση του Sky τον μήνα Ιανουάριο. Μένετε συντονισμένοι. Στην τελευταία του συνέντευξη στην γαλλική τηλεόραση, στον Πιέρ Σιπριώτη, ο Καζαντζάκης είχε πει ότι κάθε λαός είναι ταγμένο σε κάτι. Οι Έλληνες είναι ταγμένοι στο να προασπίζονται την ελευθερία. Λοιπόν, εμείς με αυτά και με τα άλλα να σας ευχηθούμε καλό σας απόγευμα και θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο πριν τις 3, εδώ στο Sky. Γεια σας. Κάθε καλό.